κυρία των Φιλοϊκών. Εγώ συμμετέχομαι σε όλα παρόν. Μόλις τελειώσει η οικονομική, θα παρακαλέσω τα μέλη της οικονομικής και τους δημάρχους και την υπηρεσία. Πώς θα λέμε. Για να σας πω κατά όλα. Αφού τελειώσει την οικονομική. Τι θα γίνει, δεν θα άκουσα λίγο. Τα μέλη. Ναι, Κοντογιώργο, είμαστε εκτός. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν έχει κανένα δικαίωμα, κύριε Δήμαρχε, να βγάλετε έξω δημοτικό σύμβουλο από εδώ. Ποιος είπε να βγει. Ναι, όταν τελειώσει η οικονομική, γιατί να βγει ο δημοτικό σύμβουλο έξω. Εγώ είμαι δημοτικό σύμβουλο. Δεν συμμετέχω στην εκλογή. Για μένα του λέει αυτό. Να φύγει η κάμερα, καλά κάνει. Όχι, όχι. Επαναλαμβάνω. Άρα μείνει η κάμερα. Επαναλαμβάνω. Η οικονομική θα γίνει. Ποιος είπε να βγει έξω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λέω λοιπόν, όταν τελειώσουν τα θέματα, θέλω επιπροσωπικό το συγκεκριμένο άτομο. Πού είναι το λάθος. Ναι, επιπροσωπικό δεν υπάρχει μέσα στο Δημαρχείο στο Θόκο όταν υπάρχει δημοτική σύμβουλη. Λαμπρό, κάνε λίγο την κουρτίνα πάλι. Δεν υπάρχει. Ο δημοτικό σύμβουλο, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, είναι ενήμερο για τα πάντα. Και ό,τι μπορεί να τον κάνει κανένα έξω, να συγγνώμη. Εάν σε θέλει προσωπικά ο κύριο Τζεβιλέκα, μπορεί να σε καλέσει να πάτε έξω. Δηλαδή, μέσα στο Δημαρχείο απαγορεύεται να μπει στο δημοτικό σύμβουλο και έξω. Δεν λέει κανένα να βγει κανένα έξω, ρε πάνω. Αυτό είπε, κύριε Δήμαρχε. Είπαμε ότι άμα τελειώσει η οικονομική. Όταν τελειώσει η οικονομική, είναι προσωπικό τη υπηρεσία. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι το εξή, ότι μετά αυτό θέλετε να κουβιτέσετε δύο πράγματα μοναχή σα. Να φύγει η κάμερα με τον τρόπο και αυτό κατάλαβα. Πώ δεν έχει δικαίωμα, ό,τι θε κάνει. Στα Οικονομική Επιτροπή, εγώ δεν μπορώ να μείνω μετά και είναι λογικό. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Κύριε των Βιολογικών, της Μακρακόμης και τον κύριο Γεωργίου. Η μελέτη έχει ψηφιστεί, έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και τώρα ψηφίζουμε τους όρους διακήρυξης. Για δύο χρόνια είναι η λειτουργία, 238,80 είναι το κόστος με ΦΠΑ. Αφορά τη λειτουργία και των δύο βιολογικών για δύο χρόνια. Τώρα η διαδικασία είναι με ανοιχτό. Τώρα πόσο ήταν. Διαγωνισμός. Πόσο ήταν το χρόνο. Αυτά δύο χρόνια, αυτά τα αστήρια. 100.000 το χρόνο περίπου. Καλά, θα δει έκτος. 100.000 περίπου το χρόνο, 103. Με κάτι προσφορά ή... Η σύμβαση που έγινε. Σύμβαση που έγινε. Μπορεί 200.000 περίπου. Και η διαδικασία θα είναι ανοιχτή με ανοιχτό διαγωνισμό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Δεν χρειάζεται κάποια δημοσίευση σε εφημερίδες σύμφωνα με τον καινούριο νόμο, μόνο στο ΦΕΚ. Θα γίνει μέσα από το εισιδής, ηλεκτρονικά δηλαδή. Εκτός από την τιμή παίζει ρόλο και κάποια κριτήρια που έχουμε βάλει. Και συγκεκριμένα είναι η πληρότητα και αρτιότητα του τεχνικού φακέλου, η πληρότητα του προγράμματος παρακολούθησης και η πληρότητα του προγράμματος συντήρησης. Τα οποία υποβάλλουν στην τεχνική προσφορά, δηλαδή υποβάλλουν πώς θα παρακολουθήσουν τους βιολογικούς, τι συντηρήσεις θα κάνουν και αυτά τα βαθμολογούμε. Έχει δηλαδή η βαθμολογία και η τιμή. Είναι η συμφερότερη, το κριτήριο κατοκύρωσης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει κριτηρίων. Αυτό είναι το κριτήριο. Δηλαδή δεν κοιτάμε μόνο τη τιμή, κοιτάμε τι εμπειρία έχει αυτός που θα έρθει να πάρει τη λειτουργία. Τι υπαλλήλωση έχει. Ένας όρος που ήταν παλιά η καλή συνεργασία, συνέπεια κτλ. Που υπήρχε παλιά σε κάποιο τέτοιο διαγωνισμό δεν υπάρχει τώρα. Δηλαδή κατά πόσο μένει σε αυτό μια συνεργασία. Βλέπετε στον κύριο Σκιώδη, ο οποίο είναι συμφωνητικό, αλλά δεν είναι συνεπή και αυτό το πρώτο. Αυτό στην χρεοδότηση που γίνεται στο τέλο, η συνέπεια του σε προηγούμενα έργα. Αυτό είναι προβλέπετε το νόμο, το οποίο δεν προβλέπετε. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποια διαδικασία, δηλαδή στον προηγούμενο που για κάποιο λόγο δεν εκπλήρωσε αυτά που του είχαμε αναθέσει. Θα πρέπει να υπάρχει μια απόφαση που να λέμε ότι τον βγάλαμε έκτοτο. Του κύριου βάλαμε κάποιο πρόστιμο για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει πάλι. Αν έρθει κάποιος άλλος από κάποια άλλη περιοχή, ο οποίος έχει ένα παράλληλο έργο, ας πούμε, και έρχεται να πάρει και αυτό. Και δώσει καλύτερη προσφορά. Και δώσει καλύτερη προσφορά, αλλά εκεί που ήταν χάλι μαύρο, ας πούμε. Εμείς το λαμβάνουμε υπόψη ότι αυτός που ήρθε από εκεί και μας έδωσε την καλύτερη προσφορά ήταν άχρηστο στη δουλειά του. Να μην είναι χάλι μαύρο, έχουν βάλει και επεκτητήρια μέσα. Δηλαδή να έχει δουλέψει ανάλογα. Θα διαβάσει ο τίτλο, σε παρακαλώ. Η λειτουργία και η συντήρηση μονάδων είναι επεξεργασία ελλημάτων. Μισό λεπτό να μείνουμε εδώ. Γιατί στην περασμένη οικονομική, ναι. Επειδή πολλέ φορέ γίνομαι γραφικό και χαρακτηρίζομαι και γραφικό, ρώτησα για κάποια ανταλλακτικά. Όταν εννοούμε λειτουργία και συντήρηση, ναι. Αυτά τα ισοκλείει όλα ο τίτλο. Εννοούμε, μάλλον ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να λειτουργεί την εγκατάσταση. Ειδικά της Μακρακόμης,
είναι ολόκληρο εργοστάσιο. Δεν διαφωνώ. Βλέπει τα μηχανήματα, τη λειτουργία δηλαδή έτσι ώστε το νερό να βγαίνει καθαρό, έτσι, σύμφωνα με τους υπερβολικούς όρους. Αν χαλάσει κάποιο μηχάνημα, δεν το βάζει ο ανάδοχος. Το βάζουμε εμείς. Αυτό που βλέπετε στις σύμβες. Δηλαδή, εμείς θα δίνουμε 100.000 το χρόνο μόνο για να παρακολουθεί και ό,τι ζημιές παθαίνουν, τις πληρώνουμε εξτρά. Το ακριβότερο μηχάνημα κάθε βιολογικό κάνει 30.000. Δηλαδή, κάθε φορά που θα χαλάει, θα το αλλάζει ο ανάδοχος. Δεν το συμφέρει, δηλαδή, και αυτό να το κάνει. Δηλαδή, πληρώνουμε 8.000 περίπου το μήνα. Όχι, ναι. Περίπου. Για τους δύο. Περίπου 8.000 το μήνα, μόνο για να παρακολουθούν τη λειτουργία. Ό,τι ζημιές παθαίνουν, και η συντήρηση. Είναι η συντήρηση. Ό,τι χαλάει το φτιάχνει. Και την επισκευή πλην ανταλλακτικό. Κάθε χρόνο κάνει εσύ σε συντήρηση, χαλάζει δεν χαλάσει όλα την αρχή. Επιβλέπει τη λειτουργία. Πρέπει, σας είπα, να πληρούνται οι όροι του περιβαλλοντικού, που βάζει περιβαλλοντικοί όροι. Αυτό είναι το κυριότερο. Λέει, πρέπει το νερό να βγαίνει σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους. Συγγνώμη, μέσα εκεί ρίχνει αύριο χημικά, κάνει κάτι. Όλοι συντήρηση. Συντήρη λάσπη μένει. Και πού πάει αυτό? Η λάσπη αυτή τη στιγμή έχουμε 8 κλίνες. Κλίνες δεν γέμισαν και πιστεύω ότι σε κανένα 2 χρόνια μπορούν να γεμίσουν. Όταν γεμίσουν, μέχρι τότε μπορεί να έχει κάνει ιδεάλ το εργοστάσιο που θέλει να φτιάξει ή αλλιώς θα πηγαίνουν στο μαχητάθρο. Εγώ λέω ότι γεμίζει φέτος. Έχει γίνει πρόλεξη σύμβαση που θα πάει. Άμα γεμίσει μέσα στη σύμβαση, υπάρχει να τα πάρει να τα πάει να τα αναποθέσει εκεί που, εκεί που υπάρχει άδεια. Πού, στην Ψιτάλια. Δεν πάει σύμβαση. Πού, στην Ψιτάλια. Εκεί που λέει όπου υπάρχει άδεια που μπορούν να δεχθούν λάθος. Ψιτάλια μόνο. Εκτό από την Ψιτάλια. Αν έρθει στην ΑΓΕΚ. Αν την κούβα τα σμέντα, θα τρέχονται να την πάρει. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι το συμφέρει και τα ποσότητα. Νομίζω ότι δεν έχει πλέον τέτοιο να την πάρει. Τέλος πάντων το αυτό, εντάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς, αν γεμίσει φέτος. Δεν γεμίσει. Αν γεμίσει. Σουτήρηση. Έτσι. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο πληθυσμός θα αυξηθεί. Λοιπόν. Αν γεμίσει. Ναι. Καλά, τα λέω αυτό. Λοιπόν. Υπάρχει μέσα αυτός ο όρος. Υπάρχει όρος όσον αφορά την, αυτό που κάνουμε τώρα. Να το πάρει και να το πάρει σε έναν αδειοδοτημένο χώρο. Ωραία. Υπάρχει μέσα δηλαδή. Είναι μέσα στο κόστος, ναι, της συντήρησης και λειτουργίας. Όπως και μεταφορά της λάσπης από τον Άγιο Γεώργιο στη Μακρακόμενα. Μπράβο. Εγώ λέω και κάτι ακόμα. Ναι. Εάν ένα ανταλλακτικό το παρέχουμε εμείς, όπως είπες, είναι μέσα στη σύμβαση, παρέχουμε ανταλλακτικό για να κάνει τη συντήρηση, την εγκατάσταση, τη λειτουργία. Εάν ένα ανταλλακτικό επαναλαμβανόμενο βγαίνει κάθε 30 μέρες, κάθε 50 μέρες, εκεί τι ευθύνη θέλει κύριος. Μέχρι στιγμή δηλαδή θα το... Εγώ παιδιά λέω το αν, η σύμβαση, ναι, η ώρα της σύμβαση είναι για το αν, ναι, δεν είναι για το τυπικό. Το τυπικό το ξέρουμε όλοι. Καλός ο τεχνίτης, καλός ο μάστορας, άντε στην υγειά του. Λοιπόν, εγώ θέλω το αν. Ναι. Αν εγώ έρχω και πάρω το βιολογικό, ναι, και έχω τη συντήρηση και τη λειτουργία, ναι, και μου δίνεις μια πλακέτα συγκεκριμένη, αυτή την καίει κάθε τρεις και λίγο και την πληρώνει ο Δήμος. Μισό λεπτό, να τελειώσουμε, μισό λεπτό. Λέγεται αυτό. Λέγεται αυτό. Μισό λεπτό ρε παιδιά, να πω κάτι. Λέγεται από το τεχνικό. Ναι, μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως. Και αλλάξω μέσα στο μήνα δύο πλακέτες, στον άλλο μήνα αλλάξω άλλες δύο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει να κάνει συντήρηση. Ή κάτι άλλο. Ή κάτι άλλο. Ή δεν κάνει καθόλου, ή δεν έχει μυρωδιά το άθλημα. Άρα, ή χρεώνουμε για να χρεώνουμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά προβλέπονται με σύμβαση. Αυτά προβλέπονται, έτσι είπαμε, τα κριτήρια που έχουν βάλει. Έχουν βάλει να έχουν λειτουργήσει ανάλογους βιολογικούς ισοδύναμης Σωτήρης, εγώ ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Εάν μία βλάβη επαναληφθεί πάνω από δύο φορές. Καταρχήν, αυτό ήθελα να σου πω. Θα εκπίψει από εμάς, θα πάει σε εκείνον. Όταν θέλει να κάνει κάποια εργασία, μας ενημερώνει και αυτό που θα βάλει θα είναι πιστοποιημένο. Δεν θα βάλει κάτι που δεν είναι πιστοποιημένο. Αυτό που, που μου λες τώρα δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής καμιά φορά και δεν γίνεται επειδή κάθε φορά όταν χαλάει κάτι και το φτιάχνει. Βλέπουμε τι βάζει, το ελέγχουμε και το βάζει, δεν το βάζει από μόνος. Όχι, δεν διαφωνώ. Ούτως ή άλλως τελικά το δίνουμε εμείς. Ναι. Εάν όμως
μία βλάβη. Αυτό το τάμπλετ, α πούμε. Περάσαμε ξεχωριστά από συμβούλιο, το περάσαμε. Ναι, μισό λεπτό. Εάν αυτό το τάμπλετ, του αλλάξω την οθόνη. Σήμερα. Μου τη δώσει την οθόνη. Την αλλάξω εγώ. Και σε 20 ημέρες σου ξαναζητήσω πάλι οθόνη. Για ποιο λόγο όμως, γιατί ξαναχάλασε. Για ποιο λόγο χάλασε. Θα πρέπει αυτό να... λέω, προβλέπεται αυτό... να λογοδοτήσει. Βέβαια. Ο ανάδοχος. Θα μας πει γιατί χάλασε. Αυτό ρωτάω. Αν χρειάζεται κάτι άλλο, να το πάρουμε και το κάτι άλλο. Γιατί αν πάρεις ένα μηχάνημα και σου πει ότι αυτό κάνει το μηχάνημα, είναι εντάξει. Και το βάλει και χαλάσει, ή θα φταίει κάτι άλλο, είναι ελαττωματικό το μηχάνημα. Το μηχάνημα έχει εγγύηση, μπορεί να πάρουμε άλλο. Εγγύηση δεν έχει αυτό. Δεν το λέει εγγύηση. Δηλαδή αυτό που κάνει, θέλω να το ξαναπώ, δεν το κάνει από μόνο του. Παίρνει ένα μηχάνημα και το βάζει. Το ελέγχουμε, ξέρουμε ότι ξέρω τα ηλεκτρομηχανικά. Παίρνει το κοστολόγιο εδώ, ελέγχουμε το κοστολόγιο. Παίρνουμε, συνήθως παίρνουμε μηχανήματα τα οποία είναι αξιόπιστα. Δεν παίρνουμε κάποιο μηχάνημα το οποίο δεν είναι αξιόπιστο. Και εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι παίρνω γιατί το δίνω το καλύτερο. Για συνεχιζόμενοι, σου λέω, αν υπάρχει κάποιοι συνεχιζόμενοι, βρίσκει αυτό το λόγο, το αντιμετωπίζουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να γίνεται έτσι ή αυτό. Αυτό ρωτάω, γιατί ξέρεις, μερικοί μπορεί να παίρνουν μια πλακέτα, ναι. Βάλε κάει και φέρε δίμο. Ξαναβάλε πλακέτα, ξαναφέρε δίμο. Βλέπουν εγώ δηλαδή μέσα στο... Οι κυρώσεις που έχει. Τα ελέγχουμε όλα αυτά. Οι κυρώσεις που μπορεί να έχει. Αυτό ρωτάω. Αυτό πρέπει να εξακολουθεί. Αυτό λέει, έχει δίκιο σε αυτό. Όλα τα μηχανήματα έχουν μια εγγύηση. Μέχρι εκεί είναι όλα καλά. Όταν όμως κάποιος επισκευάζει πράγματα ή δεν τα επισκευάζει και σου λέει αυτό το μηχάνημα πρέπει να το πάρω καινούριο γιατί δεν γίνεται να το φτιάξω. Αυτό λέει ο Λάμπρος τώρα. Η εγγύηση που μπορεί να έχει, τι κυρώσεις μπορεί να έχει αυτό στη δουλειά το πάνω που δεν ξέρει να επισκευάζει αυτό το μηχάνημα. Προηγουμένως να μας γνωρίσει εμάς ότι αυτό χάλασε και χάλασε, ξέρω εγώ, ή μια φυσιολογική φθορά η οποία έγινε, δεν ξέρω, και πριν από 5 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, 3. Ή ξέρω εγώ, έχει υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που χάλασε αυτό. Γιατί του ζητάμε και εμείς ευθύνες. Ναι, Δημαρχέ, αυτό όμως εσύ μπορεί. Είναι κακή συντήρηση, λέω εγώ τώρα. Ναι, ξέρεις εσύ όμως αν αυτό το μηχάνημα επισκευάζεται, αυτό θέλει να ρωτήσει. Και αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Πόσο ο τεχνίτης αυτός ξέρει να επισκευάσει ένα χι μηχάνημα. Και δεν το ζητάει καινούριο. Άλλη μία παράμετρο. Εγώ τι θέλω να πω. Ότι αυτό το κλιματιστικό βγάζει στο αέρα έχει ένα κομπρέσερ έξω. Μου καίει, δεν δουλεύει, έτσι σταματάει να δουλεύει. Και σου ζητάω ανεμιστήρα στον εσωτερικό. Μου το φέρει ανεμιστήρα. Το βάζω πάνω, ξαναδίνει λιγάκι, ξαναδουλεύει, ξανακόβει πάλι. Δεν μπήκα εγώ στη διαδικασία στην τεχνικό να δω τι φταίει ο κομπρεσέρ. Αυτό λέω. Αν μα κάψει 2-3 και μετά έρθει και σου πει, α, ξέρει, δεν φταίγανε. Δεν φταίγανε αυτά, δεν έφταιγε το ποτήρι, έφταιγε το καλαμάκι. Αυτά τα χρεώνεται όμω τα τρία. Καταλάβατε τι λέω. Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα αυτό. Μου το λέει ξεκάθαρα. Όχι, κάτσε ρε παιδί, μισό λεπτό. Όχι, ο Δήμαρχος λέει κάτι άλλο όμως. Λέει έχει κυρώσεις, έχει ευθύνες. Έχει ευθύνη αυτό. Δηλαδή, αν μας πάει, αν καίγεται μια πλακέτα, γιατί βράχει κυκλώνει ένα άλλο μηχάνημα κάπου αλλού στον χώρο και μας καίει συγκεκριμένη πλακέτα και αλλάξουμε 3-5 πλακέτες και βρεθεί αυτός και πει, α, τελικά δεν έφταιγαν οι πλακέτες, έφταιγε εκείνο. Και το αλλάξει και τελειώσει το πρόβλημα. Τις πλακέτες τις χρεωνόμαστε πάλι εμείς ή θα τις. Χρεωθεί εκείνος. Γιατί είναι λάθος δικό του το ότι δεν διαπίστευσε τη βλάβη. Άκου λίγο. Για αυτά αποφασίζουμε εμείς, τα φέρνουμε εδώ αυτά. Ναι, αυτά έχουμε γράψει. Συμμετριστά το καθένα. Αυτά έχουμε γράψει. Τα φέρνουμε εδώ. Δεν το ψηφίζουμε. Εδώ τώρα. Ενεθήκαμε να ψηφίσουμε ποιο θα ψηφίσει. Μα και ποιο θα ψηφίσει. Όχι, όχι. Ψάξει και βρει τρόπο να το αντικαταστήσει. Πώς θα γίνει. Άμα είναι από ιδιότητά του, λέμε από δική. Αλλά ήδη θα έχει πληρώσει. Παίρνει η Επιτροπή. Δημαρχέ. Το δεύτερο θα έρθει σε. Αυτό που λες, του λες πολύ καλά. Εάν είναι από ιδιότητά του, να κυρώσει. Αυτό. Απλά να γραφτεί μέσα στη σύμβαση. Είναι ότι δεν πληρώνεται. Όχι. Δηλαδή έχει γίνει 3 φορές και δεν έχει ελέγξει κάποιο άλλο κομμάτι. Δεν θα πληρωθεί για 3 φορές. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με την λειτουργία που κάνουμε τώρα. Έτσι όμως μπορεί να σου καταστρέψει όλο το βιολογικό. Αυτό θέλει να πει. Δηλαδή. Με τον τρόπο τα μηχανήματα, εάν ο άνθρωπος αυτός δεν είναι πιστοποιημένος, δεν κάνει σωστά τη δουλειά του όσον αφορά τις επισκευές. Όλα αυτά τα ζητάμε, όλα αυτά αυτό. Τα παιδικά, γι' αυτό σας είπα την αρχή ότι υπάρχουν κριτήρια. Αυτός που θα έρθει θα πρέπει να έχει λειτουργήσει παρόμοιους βιολογικούς, να έχει βεβαιώσεις από εκεί, εφαρμοσμένη χαρτία και από εκεί ότι έχει λειτουργήσει και λέει κιόλας ότι τα έχει κάνει σωστά. Όλοι, μάλλον το προσωπικό που έχει είναι μεγάλη εμπειρία.
Αυτό που λες τώρα, αν χαλάει ένα καβιό, δεν θα το πιώσουμε και τα τρία τέλη χαλάς, άμα χαλάσει ένα χέρι. Δεν μπορείς αλλιώς, μπορείς με καιρός, δεν μπορείς αλλιώς. Στη σύμβαση να σε υπάρχει ο πιο σώμα. Πώς αλλιώς με συμβαση, αυτό δεν τα λέει. Όχι να μπει. Ποια είναι η επιτροπή η οποία... Κάτσε Λάβρο, πες το να μπει. Αυτό λέω. Μόνο, να μπει στη σύμβαση, αυτή είναι καιρός. Είναι συνέπεια... Υπάρχει επιτροπή, υπάρχει που βλέπουν στην υπηρεσία αυτό που αναθέτουμε και υπάρχει επιτροπή παραλαβής των που παρακολουθεί την λειτουργία, ναι, από εμάς. Έχει την τεχνική επάρκεια και την επιστημονική επάρκεια να το παρακολουθήσει το αντικείμενο. Όχι. Γιατί ο άλλος μπορεί να είναι ξέρω εγώ πολεμικός μηχανικός και το θέμα είναι καθαρά μηχανολογικό. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο σχετικός. Ερωτάκι μα δεν είναι που ξέρω. Όλα αυτά τα υλικά τα οποία αντικαθίσατε καταλαβικά είναι σκέψιμα αυτή τη στιγμή. Έχουν διαγραφεί, έχουν γίνει όλες οι εργασίες, τα έχουμε δει. Όχι, μέσα στη σύμβαση γράφονται ό,τι θα γίνει σύμβαση. Λέω μετά σήμερα, έτσι. Έχουμε, ας πούμε, πληρώσει 10.000 ανταλλακτικά. Αυτή τη στιγμή τα αντικατασταθέντα υπάρχουν κάποιοι που μπορούμε να τα δούμε. Αν υπάρχουν. Γιατί υπάρχει μια επιτροπή καταστροφή ή τέλος πάντων. Αν ένα τέτοιο ανταλλακτικό, τα οποία δεν. Αυτό τα περισσότερα δηλαδή μέχρι στιγμής έχουν συσκευαστεί, δεν έχουμε αλλάξει κάτι. Αυτά τα χρόνια που λειτουργεί, δηλαδή αυτά που κάποια μηχανήματα που χάλασαν έχουν συσκευαστεί και ξανά που στηρίζει κανένα. Αυτό που λέμε μπορεί να μπει σαν όλο στη σύμβαση. Ότι σε περίπτωση τώρα σε αυτό που αναθέτουμε είναι η λειτουργία. Αυτό που λες είναι άλλο. Συντήρηση, αυτό δεν είναι στο τίτλο. Αυτό θα αναθέσουμε. Λειτουργία και συντήρηση. Ναι. Αυτό είναι το μηχάνημα που θα χαλάσει και το πάει έξω να το διορθώσει ή θα πάει σε λειτουργία δεν είναι στη σύμβαση. Είναι άλλο πράγμα. Θα γίνει μετά η σύμβαση. Αν χαλάσει το μηχάνημα, το ξαναλέω, το πληρώνουμε με άλλη διαδικασία. Πάει σε άλλη διαδικασία. Εδώ είναι μόνο η λειτουργία να το παρακολουθεί με τις παλιότητες που έχουμε πάρει. Μόνο τη διακήρυξη του διαγωνισμού δηλαδή. Μόλις τελειώσει ο λάθος, μια ερώτηση στο Σωτήρη θα θέλω να κάνω. Στο Σωτήρη, να ρωτήσω το εξής. Είπες ότι τώρα με τον καινούργιο νόμο έχουν μπει και καινούργια κριτήρια και περισσότερα κριτήρια και γίνεται διαφορετικά η ανάδειξη του αναδόχου. Δεν γίνεται μόνο με την καλύτερη προσφορά. Σωστά. Αυτό ήσχε και πριν. Ωραία. Το εξής. Θέλω να εξειδικεύσω ακόμα λίγο περισσότερο και θέλω να αναλύσουμε λίγο περισσότερο ακόμα την ερώτηση που ξεκίνησε και έκανε ο Λάβρος, που αναφέρει ότι αν κάποιος έρθει και μας πει ότι εγώ αντί για 300.000 δίνω προσφορά 200.000. Η εμπειρία είναι, αυτό θα ζητηθεί βέβαια μέσα από αυτό. Ότι ο κύριος αυτός που έχει τώρα 2-3 χρόνια και το ξεκινάει, έχει κάποια μόρια παραπάνω, θα είναι βάση μορίων το τελικό αποτέλεσμα. Πώς θα είναι και αν το έγινε τα μόρια με βαθμολογία αυτό. Βάση έργου που είχαμε λάβει. Αν εμείς έχουμε πληροφορίες ότι αυτός ξέρεις ήταν και στο Δομοκό, λέω εγώ τώρα. Και εκεί θα έκανε... Βάση έργου που έχει αναλάβει και ποινές και τυχόν ποινές που μπορεί να έχει από άλλους δήμους. Μπορεί να έρθει ένας και να σου πει ότι εγώ ως δήμος 200.000, αλλά σε έναν άλλο δήμο να έχει γίνει έκπτωση, να έχει φάει μια πηγή. Ένας άλλος μπορεί να έχει 15-20 σταθμούς σε λειτουργία. Αυτός παίρνει περισσότερο μόρια αυτός που έχει τα... Είναι βάση μορίων αυτό ήθελα να πω. Είναι εκτός από τα μόρια, είναι εκτός μάλλον από τη τιμή, υπάρχει και... Και μοριοδότης, ποιος έχει εμπειρία και αξιοπιστία. Να σας πω εγώ κάτι σε αυτό. Μήπως βοηθήσω. Αυτό που ήταν καλύτερο, αυτός ο τεχνικός, να τον πάρετε μόνιμο στο Δήμο και να γλιτώσετε τα 100 χιλιάρικα. Γιατί 8 χιλιάρικα ένας υπάλληλος ή δύο υπάλληλοι στο βιολογικό δεν θα σας πάρουν. Και θα είστε σίγουροι τι θα κάνετε. Δηλαδή αύριο σε αυτό το πράγμα... Ναι, εντάξει. Απλά λέω μια προτασούλα με την έννοια ότι μπορείτε να δείτε λίγο καλύτερα. Γιατί ο βιολογικός και οι εγγυήσεις που έχει και οι επισκευές και τα μηχανήματα αυτά κάποια στιγμή θα χαλάσουν. Φανταστείτε σε αυτόν τον άνθρωπο στο οποίο θα χαλάσουν τα μηχανήματα και θα αναγκαστεί ο Λάμπρος ή οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβολος να σας πει εκείνη τη στιγμή
κύριε, εμείς αυτά τα 30 χιλιάρια, τα 50 χιλιάρια, τα 100 χιλιάρια εκείνη τη φορά δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Γιατί φταίει αυτός. Και δεν είναι ένας. Έτσι. Αυτό λέω. Η τεχνογνωσία η οποία είναι μεγαλύτερη. Απάντα. Λόγω έδινε 1.600 τόσο ευρώ το μήνα. Απάντα. Εντάξει, Δήμαρχε, απλά το λέω με την έννοια ότι έχουμε δύο βιολογικούς τώρα, έτσι. Λέω, μήπως μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και έτσι θα υπάρχει και μια θέση εργασίας, έτσι. Είναι πολύ παράδοση, έχει χημικό, μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο και αυτοματιστή. Κυρίως τεχνικό. Δηλαδή θα μπορούσαμε, αυτό που λέτε, να... Έπρεπε να υπάρχει και για την ειδικότητα στο Δήμο. Αντίθετα, για να το δέρουμε έξω, γιατί το εργαστήριο δεν έχει κάποιο επιστοποιημένο εργαστήριο. Πάλι το πόσο όχι, σαν επισκευές, σαν οι άνθρωποι που θα ελέγχουν το βιολογικό, που θα κάνουν τις επισκευές, η τεχνική, όχι ακριβώς, εκεί είναι το σημαντικό πράγμα. Αν σκεφτείτε ότι θέλουν τρεις υπαλλήλους μόνιμους, σύν το πόσο στο εργαστηρίο, ποιο θα έχει πόσο. Εντάξει, οκ. Αυτός κερδίζει από το γεγονός ότι μπορεί να έχει δύο, τρεις. Είναι τόσο εξειδικευμένοι όσο συζητάμε εδώ μέσα. Οι ηλεκτρολόγοι, ο χημικοί και ο. Όχι, δεν μιλάω. Αυτοί είναι περιστασιακοί. Αυτοί που είναι μόνιμα εκεί, που παρακολουθούν το βιολογικό. Ο μόνιμος είναι ο εργάτης που θα παρακολουθεί. Εργάτης, συγγνώμη, Σωτήρη, στον Αναγιώργη, ποιος είναι. Στον Αναγιώργη. Ποιον έχουμε παρακολουθεί το βιολογικό και βλέπει γιατί φυλάει το παιδί. Ο ίδιος. Ποιον έχουμε, Σωτήρη. Τώρα. Ναι. Ο ίδιος εγώ πέφτει και εγώ. Έχουμε και τα σφαγεία, ε. Σφαγεία, ναι. Εκεί θα μπορούσαμε. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν παίρνουν αυτά. Τα σφαγεία είναι ανώνυμη εταιρεία. Ναι, Κώστα, λέω στο βιολογικό λέω. Δεν έχει καμία σχέση. Τα σφαγεία είναι ανώνυμη εταιρεία. Όχι, λέει, μπορεί να ρίξει. Μπορεί να ρίξει αυτό, λέω. Τα τρία πράγματα, αυτά τα πράγματα που λέω. Ακριβώς. Ναι, από μένα τα παίρνουν. Όχι, τα παίρνουν. Τα αίματα παίρνουν σε αυτά και έρχονται και τα παίρνουν. Άλλο. Λοιπόν, την προσία θα γίνει αυτή είναι η διαδικασία. Και πότε βγαίνει την προσία. 25 Ιανουαρίου. 25 Ιανουαρίου. Σε λοιπόν, προχωράμε. Υπάρχει κάποια αντίρρηση που να γραφεί ομόφωνα ή... Για διακήρυξη όχι, αλλά γιατί όσον αφορά τη σύμβαση, τη σύσταση τη σύμβαση μετά, εκεί θα το δούμε πάλι. Έτσι. Ο Νίκος παράδειγμα. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού. Δεν έχει το έκτο αυτό πρώτα. Δεν έχει το άλλο έκτο. Ξέρω.
Είχαμε περάσει την προηγούμενη οικονομική το προσχέδιο. Δεν προλάβαμε να το βάλουμε στην φόρμα, γιατί το Υπουργείο άδειασε τα στοιχεία την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου εκείνη τη μέρα, 1 η ώρα, την ώρα που εμείς συνεδριάζαμε για την οικονομική. Οπότε έστειλε σε όλους τους Δήμους, την τελική ημερομηνία κατά αυτούς, είτε 14 Δεκεμβρίου, έστειλε γενική γνώμη σε όποιους Δήμους δεν είχαν υποβάλει το σχέδιο. Οι παρατηρήσεις του παρατηρητηρίου μας έχουν στα έσοδα στην ομάδα ένα να αυξήσουμε τα έσοδα σε σχέση με αυτά που είχαμε. Στην ομάδα 2 μας λέει συγκεκριμένα πόσοι πρέπει να είναι η ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων. Η ΚΑΠ για το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Συγκεκριμένα για την πυροπροστασία, για τη ΣΑΤΑ και για τις δαπάνες επισκευής των σχολείων. Το σχέδιο έρθει τη Δευτέρα. Οι παρατηρήσεις του παρατηρητηρίου είχαν 19 δεκάτου. Εγώ λόγω φόρτω εργασίας, γιατί τη Δευτέρα ήρθαν και τα ληξιπρόθεσμα και έπρεπε να επιβάλλουμε στο Υπουργείο τα έγγραφα. Δεν έχω κάνει τις αλλαγές. Και το οποίο έγραφα αλλάξαμε και τις φορές. Κάθε μέρα τα αλλάζαμε μέχρι και χθες. Πολύ και μέχρι αύριο να αλλάξει πάλι. Ναι, μέχρι και χθες. Τα αλλάζαμε κάθε μέρα, μας ζητάνε κι άλλα. Για τα ληξιπρόθεσμα για να πληρωθεί ο ξενώνας. Το ληξιπρόθεσμα, όπως ξέρετε, είναι 460.000 έχει βγει απόφαση υπουργού. Έχουμε στείλει εντολή εξόπτησης για τον ξενώνα, το οποίο θα πάρει κατευθείαν στην Alpha Bank. Εξήγησε ότι οι 400.000 δεν είναι σίγουρο ότι θα προωθηθούν. Όχι, ανάλογα με την φωτογραφία τη στιγμή τη 31 του 2016. Τι ληξιπρόθεσμα έχει ο Δήμος, κάποια μπορεί να έχουν επιδοθεί και κάποια. Αν δεν τα υποβάλουμε στην Επίτροπο και περαστούν τα τέταρτα, τότε θα μπορέσουμε να τα υποβάλουμε και για εξόπληση. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάτι άλλο από ό,τι ήταν στις 31 του 2016. Εκείνη τη χρονική στιγμή μπορεί να ήταν κάποια τιμολόγια. Από αυτά τα τιμολόγια, αν έχουν πληρωθεί, αφαιρούνται από το ληξιπρόθεσμα. Ή αν κάποια θα έρθουν μετά με δικαστική, γιατί είναι μέσα και τα καύσιμα που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τότε αυτά μπορούν να μπουν σε ληξιπρόθεσμα. Δηλαδή, για να καταλάβουμε ότι τα ληξιπρόθεσμα είναι η φωτογραφία των εκπρόθεσμων τιμολογίων από μεριά του Δήμου στις 31. Δόθηκε έγκριση από το Υπουργείο για απορρόφηση, δεν πάει να πει ότι θα τα απορροφήσουμε όλα, ότι μπορούμε. Έτσι. Γιατί κάποια μπορεί τον επόμενο μήνα να έχουν πληρωθεί. Όσο μπορέσουμε περισσότερα, θα μας πω. Κύριε Προϊσταμένη, δεν ξέρω για την οικονομική επιτροπή, αλλά εγώ, σαν δημοτικό σύμβουλο του Δημοτικού Συμβουλίου Πρωτοθέτη, θέλω να έχω αναλυτική κατάσταση με όλα τις ερωτήσεις που υπήρχαν στις 31 στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που έχει σταλεί δηλαδή σε ληξιπρόθεσμα. Ναι, ναι. Έγγραφο, αντίγραφο. Και ότι ανάλογα, πες και ότι ανάλογα με την πορεία του ζητήματος του ξενώνα, μπορεί μέχρι να φτάσουμε στο Συμβούλιο να διαφοροποιηθεί. Γιατί αν πληρωθεί ο ξενώνας, πόσο θα πληρωθεί από το Υπουργείο, πόσο θα είναι οι κρατήσεις, μπορεί να μας στείλει και κρατήσεις στο ενδιάμεσο του Υπουργείου για να τις αποδώσουμε εμείς. Ή μπορεί να αποφασιστεί. Οι διαφορές είναι μικρές αυτές. Δεν είναι, είναι αρκετές. Με μεγάλο το ποσό και είναι αρκετές. Και επηρεάζει, μπορεί να αποφασίσω να μην το πληρώσω τον ξενώνα αν δημιουργηθεί τεχνικό πρόβλημα και να μεταβιβαστεί όλος στο 17, στο Γενάρη μέσα. Δεν νομίζω να υπάρξει μεγάλο πρόβλημα γιατί και στον προπολογισμό του 16 έχουμε δεσμευμένο 300.000. Δεν έχει σχέση με αυτό. Υπάρχει περίπτωση να αποφασιστεί η μη πληρωμή του μέχρι 30. Αν με το Υπουργείο υπάρξει κάποιο θέμα στην εκταμείευση και δούμε ότι κολλάμε κάπου, είτε ΙΚΑ λέγεται αυτό, είτε τράπεζα. Ναι, αλλά αυτό θα επηρεάσει ισόπωσα τον προϋπολογισμό το 17.
αν δεν το έχουμε ψηφίσει, δηλαδή αν δεν έχουμε φτάσει, αν είναι πληρωμένο και εγώ βλέπω ότι μπορώ να εκταμιεύσω και τα υπόλοιπα, δηλαδή τους στόχους που έχουμε πει, που θα πάνε στη, για κρατήσεις. Μέσα αυτό έχουμε τόπους. Οι Τούρκοι είναι 22 είναι. Αλλά υπάρχει, μπορεί να προκύψει κι άλλο τέτοιο ζήτημα με το ΙΚΑ, με το ΙΚΑ, με το ΙΚΑ. Έτσι. Σε αυτό το κομμάτι μας ανοιχτεί και θα είμαστε ανοιχτοί μέχρι την ημέρα του Συμβουλίου. Αν την ημέρα του Συμβουλίου έχει από κάτω, θα πούμε τι είναι το που πήγε ο προηγουμένος ως προς αυτό, ως προς τίποτε άλλο. Ό,τι τροποποιήσεις θα υπάρξουν είναι ό,τι εξαρτάται απάνω στο έργο και απάνω τις κρατήσεις του έργου. Πάμε και πόνο. Ναι, λογικό, αλλά πρέπει να τα πούμε. Εντάξει. Έλα άλλο, πάμε, λέει. Οπότε ο προϋπολογισμός δεν έχει μέσα τα ληξιπρόθεσμα. Τα ληξιπρόθεσμα θα μπουν στην πρώτη αναμόρφωση του 17. Αναλόγως, ναι. Εάν όμως δεν γίνει, όπως είπε ο Κώστας, την Τετάρτη για τον άλφα βήτα λόγο, έχουμε εμπλοκή. Διαδικαστικού χαρακτήρα. Δεν πρέπει να μπουν στον προϋπολογισμό. Θα πούμε την Τετάρτη, αυτό λέω. Αυτό την Τετάρτη δεν έχουμε συμβούλια. Στην οικονομική την προηγούμενη. Δεν πήραμε απόφαση για να ενταχθούν τα παιδιά μέσα. Δεν έχουμε προϋπολογισμό. Δεν έχουμε προϋπολογισμό. Ένα λεπτό. Δεν έχουμε προϋπολογισμό. Πότε θα κάνουμε. Την επόμενη εβδομάδα. Σε πόσο. Πότε, όταν είσαι υπόμη, το νέο έτος. Ναι, μέχρι τις 5. Τώρα υπάρχει το νέο έτος. Ναι, εντάξει, δεν μείνει. Μέχρι την Τετάρτη θα ισορροπήσει η κατάσταση. Θα δούμε. Και θα έχουμε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε 300 τόσα χιλιάρικα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι 300 τόσα χιλιάρικα. Είναι 300.000. Και στο Συμβούλιο και στην Υπηρεσία. Αυτό που διάβασε ο Δήμαρχος δεν ήταν τα ληξιπρόθεσμα. Όχι. Περάσει μια απόφαση για την εγγραφή του στον προϋπολογισμό. Για να ενταχθούν στον προϋπολογισμό. Και μάλιστα. Άλλο με ένα μόρφωση για τον προϋπολογισμό του 16. Για να πληρωθούν τώρα. Για να πληρωθεί ο ξενώνας τώρα. Το βάλαμε, κάναμε οικονομική για τον προϋπολογισμό του 16. Του 17. Δεν είναι στο σχέδιο που έχουμε κάνει. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Τα ληξιπρόθεσμα έρθαν τη Δευτέρα. Το ποσό γραφτήκε για το 2016. Για το 2016. Στον προϋπολογισμό του 2016. Αυτό ήταν. Δεν έχει φέρει αυτό το 2016. Για το 2016. Συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι θα επηρεαστεί ο προϋπολογισμός σε περίπτωση που δεν γίνει η εκταμείευση μέχρι 30/12. Τα οποία θα μεταφερθούν στο 17. Οπότε θα μεταφερθούν αναγκαστικά σε αυτό που θα ψηφίσουμε. Πότε θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Οπότε θα βάλουμε τα ληξιπρόθεσμα μέσα στον προϋπολογισμό αυτό. Εγώ λέω να το αφήσουμε μέχρι την ημερομηνία που θα είναι. Να δούμε αν θα πληρωθεί. Αν θα είναι. Τότε το Συμβούλιο είναι ενήμερο, το Συμβούλιο είναι κυρίαρχο, μπορεί να το τροποποιήσει και πάνω στη συνεδρίαση. Για ποιο λόγο να το διακινδυνεύσουμε. Για ποιο λόγο να το διακινδυνεύσουμε. Ωραία, οπότε μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή. Και όποια διαφορά θα έχουμε, έχουμε την πρώτη αναμόρφωση να την αλλάξουμε. Το κυρίως ποσό όμως είναι σίγουρο. Το κυρίως ποσό είναι αυτό. 319 πόσα θα κάνει το Υπουργείο. Κάπου εκεί. Τώρα παίζουμε με τις κρατήσεις. Τις κρατήσεις είναι 332, μην είναι κρατήσεις. Θα χρειαστεί να βάλουμε και χρήματα και δικά μας. Τα χρήματα τα δικά μας είναι τους, ο τόπο, είναι οι τόποι. Όχι κρατήσεις, θα δουν από το Υπουργείο ως αναφορά τα τιμολόγια τα οποία ήταν ληξιπρόθεσμα. Οι τόποι δεν είναι μέσα ληξιπρόθεσμα που έχουμε αποφασίσει με τον εξωδικαστικό, όπως δεν είναι και ο επόμενος λογαριασμός που θα έρθει ο ένατος. Αυτά είναι άσχετα, αλλά η βασική μας οφειλή που έδωνε τα 300 τόσα είναι μέσα. Αυτό λέμε. Η βασική οφειλή μας ενδιαφέρεται. Τα 22.000 κουλάει δεν είναι 22.000. Δεν κουλάει δεν είναι 22.000, αλλά το έχουμε αποφασίσει. Ελλάς λέει η πορεία να κλείσει αυτό το... Αν κλείσει αυτό είναι μεγαλύτερο βάσα με το Δήμο αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι τις λιγότερες απώλειες. Λοιπόν, παρακαλώ. Όπως μέσα στον προϋπολογισμό αυτό δεν είναι και το STEPS, γιατί είχαμε πληροφορίες ότι θα πληρωθεί μέχρι 31-12 του και τελικά δεν έχει έρθει. Δεν ξέρουμε ακόμα.
Οπότε θα, βάλουμε, οπότε θα βάλουμε μέσα και έσοδα και έξοδα την, το STEPS. Η καθυστέρηση για το STEPS, τους είπες πώς προήλθε. Όχι, δεν είναι. Η καθυστέρηση για το STEPS, υποτίθεται ότι ήρθε ένα email, αλλά το email που ήρθε από το Υπουργείο ήταν σε λανθασμένο email. Αφού ανακαλύφθηκε αυτό και βρέθηκε γιατί δεν τραβήξαμε τα χρήματα, και διορθώθηκε το email, αυτό τα ξέρω και ο κ. Γκόνης, ο δικός συνεργάτης του Δημάρχου, είχαν πείσει οι υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνουν τις εκταμιεύσεις. Δεν κάνουμε όπως κάνουμε εδώ εμείς εκταμιεύσεις μέχρι τις 30. Έχει κλείσει η υπηρεσία η λογιστική εδώ και μέρες. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι θα έρθουν μέσα στον Ιανουάριο. Αν μπορούσαμε, θα προσπαθούσαμε να τα εκταμιεύσουν, αλλά δεν βλέπω να μπορούν, άρα θα τροποποιηθεί μέσα στο Γενάρη του ΟΣΤΕΣ. Διαδικαστικά όμως τα θέματα θα έρθουν. Ναι. Υπάρχει διαβεβαίωση ότι θέλω. Είναι ευθύνη δικιά τους η λανθασμένη επικοινωνία. Αυτοί έχουν στείλει τουλάχιστον 200 email στο δικό μας. Αυτό το email του δύσκολου στάδιου. Δεν το ξέρω, δεν είναι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποιο email πήγαν να έχουν πάλι με λάθος κατάληξη. Ο κύριος Ρίγκος. Αντί για κόμπου. Αντί για κόμπου, αλλά κάναμε ένα άλλο. Ήρθε ο οργανισμός, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, πάει αυτό, εντάξει. Ότι δεν ήρθε το email, γιατί το βλέπω και εγώ το email, δεν το βλέπω μόνο ο γραμματέας του Δημάρχου, το βλέπω και υπάρχουν τρία άτομα που παρακολουθούν. Τα τιμολόγια του κόσμου που εκκρεμούν θα πληρωθούν όταν θα έχουν τα λεφτά ή υπάρχει κάποια πρόκληση, τουλάχιστον λόγω εορτών ή λόγω τέτοιο, να πληρωθούν κάποιοι άνθρωποι. Κοίταξε, επειδή δεν υπάρχει πρόβλημα από μεριά του Δήμου ταμιακό για να πω να τα εκταμιεύσω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να τα εκταμιεύσω με χρήματα του Δήμου, γιατί μπορεί να σώθει ξαφνικά ένας έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά πάνω σε αυτό το πρόβλημα, και θα πει γιατί τα εκταμιεύσεις από εκεί και δεν περιμένεις τα χρήματα τα άλλα. Μπορεί εμείς εδώ μέσα διαδικαστικά στην Ελλάδα να κάνουμε τέτοιους, αλλά αυτό θα είναι μια αυθαιρεσία από μέρος μας. Και δεν νομίζω ότι η καθυστέρηση ενός μήνα γεννά το μεγάλο ζήτημα. Όχι, εντάξει, δεν είναι ότι γεννά ζήτημα, απλά είναι μια ανάσα και για αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, εντάξει, να βλέπουμε όμως και την πλευρά του ελέγχου. Σίγουρα, εντάξει. Άρα, Ελένη, συνέχισε. Να αρχίσω να σας διαβάζω τους κωδικούς. Δεν θέλετε. Οπότε είπαμε το οπότε θα προστηθεί και το STEPS μέσα. Πόσα λεφτά περιμένουμε συγκεκριτικά το STEPS. Και θα δούμε για τα λήξη πρόθεσμα. Πόσο είναι το πόσο, ναι, 49.000. Περιμένουμε ακόμη 49. Όχι, 49.000 είχαν έρθει και είναι 97.500 για το πρόγραμμα. Το βασικό έχει ενσωματωθεί όλο το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο έχει ψηφιστεί. Δεν έχει ενσωματωθεί. Έχει ενσωματωθεί. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι. Εγώ θέλω να πω κάτι, αν έχετε τελειώσει. Κύριε Προσταμένη, θέλω αν είναι δυνατόν στις δαπάνες. Κάποιους κωδικούς. Αν δεν πει στα χρηματιστικά, το οποίο. Ναι, ένα αυτό θα πω κι άλλο. Στα χρηματιστικά, θέλει δύο χρηματιστικά στο προστατικό του. Τουλάχιστον να βάλουμε τα δύο και βλέπουμε. Ναι, ωραία. Στην πρώτη αναμόρφωση, γιατί να μην βάλουμε. Στην ενότητα τη Περκιάδα. Όπως επίσης θέλω να σημειώσετε και εκεί που λέει οι εργασίες όμβριων υδάτων για τον Άγιο Γεώργιο δεν έχει ποσό. Αν υπάρχει δυνατότητα να συμπεριληφθεί και σε αυτό ένα ποσό. Εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων στην ενότητα του Αγίου Γεωργίου. Κύριε Προσταμένη, δεν σημειώνεται λίγο. Μήπως έχει μπει σαν έργο αυτό, να κάνουμε κάτι στα έργα. Όχι, όχι. Άλλο είναι μπει, άλλο είναι. Ναι, αυτό είναι εργασίες και πρέπει να πηγαίνει και στην ενότητα του Αγίου Γεωργίου οπωσδήποτε. Στις εργασίες, μια συμβολομή σημαίνει.
Σε εργασίες, τι εργασίες έχεις βάλει ο Μουδιωτής σε εργασίες? Έχεις αναδημοτική ενότητα ή ξέρεις ενωμένες? Ναι, αναδημοτική ενότητα. Και δεν έχεις τον Άγιο Γεώργιο? Ναι, ναι. Εβάλτον. Από τώρα. Επίσης, θέλω να, αν είναι δυνατόν να προσθεθεί το ποσό που χρειάζεται οπωσδήποτε για την αποθήκη. Το έχουμε συζητήσει ξανά. Αν υπάρχει δυνατότητα τώρα ή σε αναμόρφωση αρμόδια. Την αποθήκη, την κεντρική αποθήκη του Δήμου. Την αποθήκη λοιπόν. Μία αποθήκη έχεις. Πώς θα το βάλουμε? Μελέτη υπάρχει. Του να λέμε βάζουμε χρήματα χωρίς να έχουμε ένα προβλημό. Αφήνουμε για επόμενο. Ωραία, αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει και είπαμε να χρηματοδοτηθεί από την υπηρεσία. Υπάρχει μελέτη. Πόσο ύψους έχει αυτό? Πρέπει να του δώνετε όχι το περίπου. Όχι, τι εννοούμε? Μεγαλώνουμε το σχέδιο, το μεγαλώνουμε, το φτιάχνουμε τη σκεπή. Είναι ράφια, είναι. Τι εννοούμε? Πρέπει να γίνει εσωτερικός χώρος. Ναι, πρέπει να μιλήσει και με εσωτερική διαμόρφωση με πλέον διαιρέσει του κτηρίου και αυτά, επειδή δεν το ξέρω κι εγώ. Να γίνει μια μελέτη και να το χρηματοδοτήσουμε. Δεν είναι ανάγκη να το χρηματοδοτήσουμε τώρα. Επίσης, αν υπάρχει ειδικός τεχνίτης, συγγνώμη, κύριε Προσταμένη. Ένα λεπτό λίγο. Ειδικός τεχνίτης εναερίτης για την αλλαγή των λαμπτήρων, αν να προβλεφθεί ένας κωδικός για να μπορούμε να αλλάζουμε τις λάμπες. Μα έχουμε κωδικό. Έχουμε κωδικό για καλωθοφόρο, ειδικό καλωθοφόρο. Αν μπορεί να προβλεφθεί και ένας τέτοιος κωδικός. Εναερίτη. Ναι. Έχω δύο κωδικοί. Για πού να το βάλω? Όχι, έχει και καλωθοφόρο. Ναι, καλωθοφόρο έχουμε και καλωθοφόρο. Δεν πάει το καλωθοφόρο σε κάποια σημεία. Δεν πάει το καλωθοφόρο, παιδιά, πάντα. Για τις μεγάλες λάμπες τουλάχιστον. Ναι, να σου πω ο Βασίλης. Ένα λεπτό λίγο, μην μιλάτε. Ένα λεπτό να τα τελειώνουμε ένα. Να πάρει αυτό σου τον Ανατέλη. Αν πηγαίνει με το καλωθοφόρο, να πάει με το καλωθοφόρο ή αν δεν μπορεί να πάρει αυτό ένα ήδη, να πάρει ένα πάρει, να πάρει ένα εργαζόμενο, σωστό είναι. Είναι καθαρά, είναι καθαρά. Αν θα δείτε, σε κουλάβω. Σωστό είναι. Απλώς ο κωδικός. Υπάρχει, ένα λεπτό λίγο. Υπάρχει κωδικός αλλαγή λαμπτήρων οδικού δικτύου του Δήμου και σε όλους τους οικισμούς των δημοτικών κοινοτήτων με ειδικό καλωθοφόρο, 15.000. Και ή ένα ερείτη. Συγκλήρωσε το μάλλον ή ένα ερείτη. Και ή ένα ερείτη. Αυτός που θα πάρει την ανάθεση, ας φροντίζει να πάρει. Και αυτός που ανεβαίνει τις κουλώνες. Γιατί υπάρχει, υπάρχει και άλλος κωδικός. Γιατί υπάρχει, ένα λεπτό λίγο. Γιατί υπάρχει και άλλος κωδικός, συντήρηση δικτύων δημοτικού φωτισμού επιστήλων ΔΗ. Περιμένετε τώρα. Πόσα χρήματα είναι αυτό? 15. Και αυτό 15 και 15. Ναι, έχουμε ακόμα ένα. Οπότε το αφήνουμε, εντάξει. Ας είναι όπως είναι. Υπάρχει. Όχι, όχι. Γιατί δεν κάνετε ένα. Όχι. Ρίνε, πας κατάρτιση. Πας κατάρτιση. Όχι. Γιατί? Πας κατάρτιση. Εάν θέλεις να γίνει αυτό που λες, πρέπει να γίνει... Παιδιά, λύνεται αυτό το θέμα έτσι. Άλλη συντήρηση και άλλο η αλλαγή λαμπτήρων. Γιατί τι είναι... Τι αλλάζει. Η συντήρηση του δικτύου ποτέ την κάνει δει η Ελένη. Δεν την κάνει. Δεν την κάνει. Μόνο τη λάμπα κάνουν δει. Γιατί πολύ που το δείχνει. Τα καλώδια τα κάνει δει. Έχει αφαιρέσει τη συντήρηση πλέον. Δεν αναλαμβάνει τη συντήρηση. Δεν αναλαμβάνει τη συντήρηση των φωτιστικών. Και τον τουρί του κάνει και τον καλώδιο. Δεν είναι. Αλλά πάνω σε αυτό όπως είναι. Όταν πηγαίνουν τον καλωδόρο να αλλάζουν τη λάμπα, σύμφωνα με τον καλωδόρο. Ή τη λάμπα που έχει. Δεν του κάνουν να πάει να δει το και τη λάμπα και την ξεβετόνια, το προσφέρουμε και του λέμε κύριε, έλα να μας να λειτουργήσει αυτή τη λάμπα. Γι' αυτό και βάζω και τόσα χρήματα. 15.000 είναι πάρα πολλά χρήματα. Γιατί ξέρετε, γιατί το λέω ότι περισσότερο. Γιατί στα καλά στα χωριά, και άμα θέλουν να πάρουμε με τη σειρά, τα αλλάζουμε και τότε. Ο καλαθοφόρο στην Καραμέγη, στον Άγιο Σώστα, στον δεν υπάρχει ποτέ. Πρωτίστω. Σε κάποια χωριά. Θα σα πω ότι και δεν θα πούνε. 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 Μπορεί να μπει μέσα στο καλωθοφόρο. Θα γίνουν και την εβδομάδα. Όχι, όπω είναι, όπω το έχετε. Όσοι θα γίνουν σήμερα, θα γίνουν την εβδομάδα. Και τα κλιματιστικά που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος για το
Τέλος. Να απαντήσω. Δεν βάλαμε ένα κλιματιστικό, τώρα λέει μια αναμόρφωση, δεν είχαμε βάλει. Γιατί δεν βάλαμε τρία. Δεν το κατάλαβα. Πάντα από τώρα να τελειώνει. Άρα δεν το είχαμε σχέση. Και επίσης μια έγκριση δεν έχω πάρει. Μπορεί να μην μιλάτε. Προμήθεια κλιματιστικών για τους δημοτικούς, για τους παιδικούς σταθμούς. Γενικό θα το βάλεις, προμήθεια κλιματιστικών. Οι παιδικές σταθμοί ανήκουν στο Δήμο, άρα δεν χρειάζεται να το ονοματίσεις. Γιατί? Πόσα χρειάζονται, δύο? Δύο. Χρήματα! 2.000! Δεν το βάλε. Πέντε βάλε. Χρειαστεί και ένα άλλο χώρο να κάνουμε κρύο. Είναι για το ρόλο. Είναι για κρύο. Και ποιο όχι, το μηχάνημα κρύου ζέστη θα ανταλλάξει. Πού είναι το πρόβλημα. Κρύου ζέστη θα ανταλλάξει. Κάποιες στιγμές που είχε, μπορεί να μία μέρα ανώπιν έχει πετρέλαιο. Μπορεί να εξυπηρετηθεί. Και στη θέρμανση. Δεν έχουν καθόλου τώρα αυτά μέσα. Δεν έχει. Όχι πετρέλαιο. Πετρέλαιο έχει. Κανονικά όλα δουλεύουν. Απλά δεν έχει τα πνευματικά. Ενώ η μακρακόμη έχει εξυπηρετηθεί. Ήταν μια λύση. Τώρα μπορεί να στο μπορεί να τύχει. Αλλά σίγουρα για να ψήξει καλύτερα. Είχα το μέσα. Απλά εκεί ξεχνιέται όμως. Ξεχνιούνται αναμένα. Πού? Σε κάποιους, όχι παιδικούς, κάπου αλλού. Ξέρετε. Ξεχνιούνται αναμένα για εβδομάδες. Τα κλιματιστικά. Σε δημοτικό κτίριο. Σε δημοτικό κτίριο. Για να το δούμε. Και μάλιστα εκεί που έχει δώσει ο Δήμος, τα έχει δώσει ο Δήμος σε συλλόγου. Υπέρογος, γιατί είχαν ξεχάσει σόμπα να μένει. Κλιματιστικά λέει, κλιματιστικά. Σόμπα. Και θέλουν οι σύλλογοι, επειδή χορηγεί τη συνέχεια στους συλλόγους ακίνητα του Δήμου και καλά κάνατε, αλλά κάποια στιγμή το ρεύμα δεν μπορεί να το πληρώνει, ας πούμε, να φτάνει το ρεύμα σε ένα σύλλογο 500 ευρώ. 500 ευρώ δεν γίνεται, γιατί ξεχνάει άλλο το κλιματιστικό αναμένο. Δεν το ξεχνάει. Το κάνει επίτηδες. ακόμα χειρότερο αυτό. Έτσι δεν είναι. Μπορούμε στον Άγιο Γεώργιο να εντάξουμε και ένα ποσό για τη συντήρηση της αιθουσάς πολλαπλών χρήσεων, η οποία βρίσκεται σε εκτρή κατάσταση από τα νερά και θα μας δημιουργήσει μεγαλύτερα έξοδα. Να το δούμε με την τεχνική υπηρεσία. Μήπως πρέπει να βάλουμε ένα ποσό τουλάχιστον να υπάρχει. Να δούμε ένα αυτό είναι έργο. Γιατί πρέπει να τα νερά από πάνω. Να πάει τεχνική υπηρεσία να δούμε τι εργασία είναι. Γιατί όσο τα αφήνουμε, τόσο γεννάται. Ναι, δεν διαφωνούμε. Ναι, αλλά να μην βάζουμε νούμερα χωρίς να έχουν εικόνα. Αυτό ανέφερε και με την αποθήκη. Ωραία. Ναι, εντάξει, το κάνουμε έτσι. Ωραία. Πάμε να πάνε 10 φορές, να πάνε την ίδια μέρα να δίκει τούτο. Έχει τίποτα να λένε. Απλά είναι όφελος να προλαβαίνουμε παρά να. Δεν διαφωνούμε, αλλά να έχουμε κάποια να πατάμε κάπου. Όχι τον κάζουμε το μυαλό μας στο νούμερο. Ερώτηση με υδραυλικό, τι θα κάνουμε. Πολλά τα προβλήματα. Ειδικά πάνω, δεν ξέρω για εδώ, για μακρακόμη. Αλλά δεν είναι τα προβλήματα, σε όλο. Ναι, δεν ξέρω τι. Αλλά επάνω τουλάχιστον είναι σοβαρά τα προβλήματα. Μπορούμε να κάνουμε. Πρόσληψη. Δεν ξέρω. Στην παρούσα φάση. Και με την κοινοφιλία έχουμε συντήσει δύο υδραυλικούς. Για το πρώτο οκτάμινο. Τώρα αυτό δεν είναι μια μόνιμη λύση. Η κοινοφιλία όμως το πατήσαμε και πέρυσι, γιατί με πτυχία και έτσι όπως το προβλέπετε στην κοινοφιλία δεν μας είδε καλά. Βάζω να τους βάλω βοηθού στη Βόμπερα, τη λέγουμε στην Αθήνα. Να ξανακάνω να κάνω. Να ξανακάνω για να υπάρχει δυνατότητα. Αν ξεκινάμε μετά όμως αυτό που είπε στην άδερφη Λάμπρο, έχουμε την δυνατότητα μέχρι 20 Μαρτίου που δίνονται τα στοιχεία και ζητάμε τι άτομα θέλουν για τον Δήμο για τα οκτάμενα. Επειδή το πρόβλημα του υδραυλικού είναι μόνιμο και διαρκέ σε εμά, να ζητήσουμε οκτάμενο, να πάρουμε έναν υδραυλικό, να τον έχουμε στο μόνιμο και να μην μένουμε στο μόνιμο ενώ το 8 μήνε. Είναι μεγάλη περίπτωση. Ναι, ή δύο, δεν ξέρω το εδώ θα το αποφασίσετε. Ναι, θέλουμε και δύο οπωσδήποτε. Αλλά στα οκτάμενο όμω μπορούμε να έχουμε για 8 μήνε υδραυλικό στο Δήμο. Κανονικά πρόσεψε τα πάντα όλα. Και να μα στοιχίζει. Πολύ λίγα. Και να πάρουμε και δύο. Και τρει. Μήπω έπρεπε να φέρουμε και το θέμα πάνω των δεξαμενών. Είναι σε διαδικασία. Από τον ίδιο. Είναι στον προπολογισμό, ναι. Στον ίδιο που το είχαμε. Δεν έχει σχέση αυτό. Δεν έχει σχέση. Είναι υπογραφή που γραφεί και συμβουλευτικό ο ίδιο το προπολογισμό. Όχι, δεν έχει σχέση. Είναι δεδομένο αυτό. Καρδιά τη λέξη. Επειδή ήταν. Πρέπει να αλλάξουμε την ανάθεση. Αλλάξουμε την ανάθεση. Ήταν παλιό, γι' αυτό λέω. Όχι, επειδή ήταν παλιό.
δεν ξέρω, γνώσεις συγκεκριμένους λόγους, δεν μπορούσε να συνεχίσει τη διαδικασία. Αυτά, πότε θα προσαρμοστούν και τα έσοδα όπως είναι η γνώ, όπως είναι το παρά, όπως έχει πει το παρατηρητήριο. Εκεί ο τύπος άνθρωπο που είπες, λέει, τι... Η ομάδα 1. Η ομάδα 1. Η ομάδα 1. Για πες, τι είναι η ομάδα 1 τώρα, γιατί... Η ομάδα είναι η ομάδα είναι συγκεκριμένα έσοδα που παίρνει το παρατηρητήριο και ελέγχει. Είναι η ομάδα 1 τον ενδιαφέρει και η ομάδα 2. Πρόσοδοι από ακίνητη και τέτοια. Ναι, όλα. Είναι οι πρόσοδοι από ακίνητη. Δεν είναι η ΚΑΠ, είναι τα... Είναι τα τακτικά έσοδα. Τόσο από τους ΚΑΠ. Ναι. Τι λέει αυτό, $1,919 αναβάλουμε, 1,45. Κάτσε, δεν λέει. Εγώ έχω αυτό το πίνακα μπροστά. Λοιπόν, τι λέει η οδηγία. Επ' αυτόν, δηλαδή, θα κάνετε αύξηση ή θα μειώσετε ή θα κάνετε. Θα αυξήσουμε, ναι. Και έρχομαι εγώ λοιπόν εδώ και λέω, πού μας λέει να αυξήσουμε και πού να μειώσουμε. Να, ο πίνακας είναι χαρακτηριστικός. Δεν έχετε και εσείς μπροστά σας, πείτε. Είναι ο κωδικός 03 τόσο, είναι ο κωδικός 0119 τόσο. Θα αυξήσουμε τους, θα αυξήσουμε τα τέλη από... Τα τέλη καθαριότητας, τα τέλη ίδρυψης... Πείτε μου το τώρα στο σελίδα 3. Τα τέλη καθαριότητας πώς θα αυξήσετε, λέει, αφού δεν έχει τρεμόμαστε. Σύμφωνα με την απόφαση το έσοδο. Σύμφωνα με την γνώμη του παρατηρητηρίου. Ναι, δεν έχει αποφασίσει όμως. Δηλαδή, φέρνουμε, θα φέρετε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για αύξηση τελών. Ακριβώς. Όχι, δεν κάνουμε αύξηση τελών. Το παρατηρητήριο λέει να προσαρμόσουμε τα έσοδα σύμφωνα με τα εισπραφέντα τα περσινά. Και σου λέει το εξής. Ναι, και μου λέει να τα αυξήσουμε. Εάν δεν είναι εκεί και δεν φτάσουν εκεί, σημαίνει ότι δεν μπορείς. Ναι, πάμε σε αύξηση, αυτό σου λέω. Πάει σε διπλασιασμό, σε σύγκριση. Όχι, δεν πάει σε διπλασιασμό. Όχι, δεν είναι διπλασιασμό. Η ομάδα. Πού το λέει. Πάνω στο την άλλη φορά. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ως προς το κομμάτι των εσόδων. Το... Ναι, το παρατηρητήριο είναι να τα αυξήσουμε. Το είχαμε πει την προηγούμενη. Το παρατηρητήριο είναι να δικαιωνόμαστε. Κατά πόσο τη εκατό. Δεν ξέρω πόσο είναι ποσοστό. Περίπου. Εντάξει, σου λέμε. Δεν ξέρω. Αυτό πάει με την πορεία ίσπραξης. Ναι, με την. Ναι. Αυτό πάει με την πορεία ίσπραξης. Βλέπουν την πορεία ίσπραξης, τι εισπράχθηκαν το μέχρι τον Ιούλιο. Άμα με τα αναγκαστικά μέτρα τα εισπράξουν παραπάνω, έρχονται και σου λέει ανέβασέ τα. Δεν πάνε με τη θεωρία που λέγαμε θα εισπράξουμε τόσο. Εμείς πόσο τα έχουμε, πόσο μας έχεις να τα βάλουμε, λέει. Εσύ πόσο τα έχεις δώσει στον προπολογισμό. Πόσα εκατομμύρια. Τώρα η ομάδα ένα πρέπει να είναι... Δεν την έχω μπροστά μου. Γιατί είναι... Δεν την έχω, όχι. Πόσο ζητάει το παρακολουθείτε μου. Να είναι 1,919,45,43. 2 εκατομμύρια. Πόσο είχαμε πριν. 960. Όχι, δεν είναι 960. Βγαίνει από όλους τους κωδικούς της. Εμείς δεν ξέρω, κάπου ένα 500 έχουμε. Είναι η ίδρυψη ηλεκτροφωτισμός. Και αυτό πρέπει να πάρεις απόφαση μετά, σου λέει. Όχι, δεν είναι θέμα απόφαση. Απλώς η εισπράξη. Άμα η εισπράξη. Απλώς λόγω κατασχέσεων. Παρουσιάστηκε μια περιστασιακή αύξηση. Δεν κάνει μια αύξηση. Ναι, περιστασιακή αύξηση. Και σου λέει αύξησε αυτά τα οποία προβλέπει ότι θα εισπράξει. Αυτό είναι μόνο στον προϋπολογισμό. Ναι, μόνο στον προϋπολογισμό. Όχι στην ουσία. Άλλο η ουσία. Αυτό όμως πες το όμως. Εξηγήστε το γιατί εγώ το καταλαβαίνω. Τι πώς το κατάλαβα. Η ουσία είναι αυτό. Φαντάσου εγώ τώρα να πάω να γράψω αύριο ότι αυξάνουν τα τέλη τόσο. Τι θα γίνει, όχι, αυξάνουμε στην παρούσα φάση. Ναι, αλλά πέστε το όμως, εξηγήστε το μια και το κάνετε, γιατί μπορεί να γίνει λάθος. Αυτή τη στιγμή δεν αυξάνουμε. Έτσι, πώς θα το καταλάβω, Κόντζο, εγώ έτσι το κατάλαβα. Όχι, δεν το
Όχι, δεν αυξάνεται. Δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει, οκ. Είναι προϋπολογισμό. Εμείς φιλοδοξούμε, δίνοντα τέλο πάντων κάποια κομμάτια σε ιδιότητα, να μειώσουμε και το κόστο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, τελείω. Γιατί θα δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Χωρίς τίποτα. Παρά το φάνη δεν μπορούμε να αυξήσουμε τίποτα. Δεν έχουμε το δικαίωμα, δεν έχουμε στοιχεία. Για να πούμε πάμε σε άλλο. Έλα, άλλο παρακάτω. Ναι, ρε Κώστα, από τη στιγμή που στο λέω όμως το πρατηρίο, σου λέει σε άλλο. Το παρατηρίο βασίζει και απάνω στη σπραξιμότητα λόγω των κατασχέσεων. Αυτή είναι η περιστασία εκεί. Έτσι. Έτσι. Το κατάλαβα σου. Αυτό λέει. Δεν πάει να πει ότι. Στην αρχή δεν το κατάλαβα. Εντάξει. Ερώτηση άλλος. Εγώ, λοιπόν, πριν πει στο θέμα, θέλω να πω ότι σε μια εποχή που όλα βέβαια μιλούμενα, μισθοί, συντάξεις, αποδοχές του κόσμου κτλ. Και αυξάνονται τα έξοδα, θεωρώ ότι οι αμοιβές σε προσφερόμενες εργασίες από πλευράς εργολάβων κτλ. Που αναμένουν πάντα σταθερές, μήπως πρέπει να μας προβληματίσει. Δηλαδή, δεν μπορεί κάθε χρόνο να είναι σταθερή η αμοιβή κάποιου εργολάβου ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του Δήμου, ενώ όλα τα άλλα στη χώρα μειώνονται. Κάπου εδώ έχω την εντύπωση ότι πρέπει λιγάκι να προβληματιστούν. Αυτές οι τιμές, όσο αφορά τα δημοκρασίες και τέτοια, είναι σταθερές και είναι από το Υπουργείο. Δεν τις καθορίζουμε εμείς, δηλαδή. Και επί της τιμής της συγκεκριμένης παίρνουμε και έκπτωση. Αυτή είναι η διαδικασία. Σε όλα, σε όλες τις υπηρεσίες που δημιουργούμαστε. Σε ό,τι έχει σχέση με την πρασία. Δεν θυμάσαι τη σκεπή στη Μακρακόμη έβγαινε 150.000 και η τιμή αγοράς ήταν 70. Κάτσε. Ας πούμε, η καθαριότητα των δημοτικών καταστημάτων είναι με διαγωνισμό. Όχι. Ανάθεση τώρα. Όταν λοιπόν είναι μια ανάθεση και έχουμε εγώ επί 2-3 χρόνια μια σταθερή ας πούμε αμοιβή, δεν πρέπει λιγάκι να μας προβληματίσει. Το συγκεκριμένο να σου πω, αλλά για το συγκεκριμένο. Απλά εμείς ζητήσαμε να μην πειραχτεί το προσωπικό. Και το ζητήσαμε γιατί οι εργολάβοι έρχονται εδώ, φέρνουν προσωπικό από την Αλβανία και από την Ρουμανία και δεν ξέρω και εγώ από πού άλλο. Και οι δικοί μας οι οποίοι είναι εξάτομα που θα καθίσουν να παίξουν. Το προσωπικό έχουμε τη διαβεβαίωση από την βάση περίπτωση και αν κάνουμε αυτό την κοινωνική προσφορά σαν Δήμος, έχουμε τη διαβεβαίωση ότι και οι αμοιβές του συνεχώς απασχολούμενου προσωπικού είναι σταθερές. Μιλάτε γίνεται βάση πινάρτα αμοιβών και ωραρίων. Και μέχρι στιγμή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για λόγο από εκεί. Άλλο λέω. Άλλο λέω εγώ. Δηλαδή η κυρία Γεωργία, λέω τώρα μην τυχόν και πέσω και πάνω σε όνομα, ας πούμε, δεν ξέρω και ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί. Τόσα χρόνια που εργάζονται στο συγκεκριμένο χώρο, αμοιβούνται με τα ίδια δεδομένα. Δηλαδή αυτό θέλω να πω. Ή εκεί ο εργοδότης επικαλείται την γενικότερη κρίση, ας πούμε, και εκεί που έπαιρνε 800, το έχει κάνει 600-500, ενώ εμείς συνεχίζουμε να παρέχουμε τις αμοιβές. Όχι, το προσωπικό είναι το ίδιο και ο ίδιος, ας πούμε, επειδή έγινε μια σχετική. Το προσωπικό είναι το ίδιο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, και βασικά δεν μας αφορά. Αλλά από τη στιγμή που επικαλούμαστε ότι επιτελούμε ένα κοινωνικό έργο σε αυτό το κομμάτι, για αυτής της μεθόδου, λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό το πράγμα εμείς. Εγώ είμαι σε θέση να το αποδείξω. Ναι, εσείς, θεωρητικά. Θεωρητικά, τώρα άμα που λέμε ψέματα τι να πω. Για να μην θυμίσεις, εγώ τέλος πάντων το καταγράφω. Πάρω πάλι τηλέφωνο. Και δεν ξέρω και ποια άλλα είναι, γιατί είναι δεδομένο. Δίνουμε και καλύτερη προσφορά, αλλά όχι ότι υπάρχουν προσωπικό. Έτσι τώρα, τόπο. Προμήθεια κλιματιστικών υπάρχει ένα χιλιάρικο μέσα στο προπολογισμό. Δεν έχω στήσω. Θα τον ανεβάσουμε. Γιατί κλιματιστικά, πώς είναι ο χρόνος. Θα πάει σε λάπα, θα πάει σε ένα μεγάλο 24 τέτοιο, τι. Λεφτά βάζετε. 5.000 λέει βάζετε. Και πώς από το δύο κομμάτια δεν είναι.
Δεν πάει να πει ότι επειδή θα βάλουμε τα λεφτά από τα προφίλ. Λεφτά βάζετε. Εγώ ξέρω ότι όπως δεν τα βάζουμε τα προφίλ. Εγώ ξέρω ότι έτσι και γράφτηκε, εξαφανίστηκε. Αυτό ξέρω. Αυτό έχω διαπιστώσει εγώ. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Πού του διαπιστώσει. Πώς το διαπιστώσεις, άμα η ανάγκη είναι, δεν έχεις, εντάξει, άμα έχει. Άμα δεν έχει, είσαι λίγο πιο συγκρατημένος. Αγωνίδες, ναι, στα στεπέκη είναι η προβασία. Εντάξει. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ας πούμε λέει, ηχητική κάλυψη διαφόρων δραστηριοτήτων. Όταν επιχορηγούμε εμείς σαν επιτροπή, λέει, η τάδε νεολαία κάνει αυτή την εκδήλωση και τα λοιπά και του δίνουμε ξέρω 500, 600, 800 ευρώ. Λαμβάνουμε υπόψη ότι διαμαρτύρονται ότι παίρνουν και λίγα, ότι τους έχουμε προσφέρει και αυτό. Άρα η αναλογία αυτή είναι τόσο, άρα δεν παίρνει 600, παίρνει 200 ευρώ ο κύριος. Και το 500 και 600 ζητάμε τώρα. Γιατί τόσα έχουμε, θα μπορούσαμε να δώσουμε και περισσότερα, θα δίνουμε και περισσότερα. Είχατε. Φέτος είχατε, μάθατε. Εδώ είναι και αυτές οι εκδηλώσεις που δεν είχατε, αφού η ομάδα η μεγάλη δεν πήρε τα λεφτά. Δεν είχαμε εσείς τα πέμπτα. Είναι λίγα τα τακτικά, αυτά είναι από το 1% από τα τακτικά. Ναι. Είναι λίγα. Δεν είχατε, δεν φτάνατε 30.000 τα άλλα τα λεφτά αυτά που ήταν πέρυσι. Τα ίδια δώσα στους συλλόγους. Άρα έχει μείνει ένα γύρω στο 30. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχουν μείνει. Κύριε Τσαρούχα, για μιλάτε. Εδώ δεν μιλάτε. Είσαι πουλιρούλης. Μίλα τώρα να βοηθήσουμε λίγο τους συλλόγους. Γιατί δεν μιλάτε. Μείνανε πολλά αρκετά λεφτά. Άρα δεν τα πήγαν οι σύλλογοι όταν δεν ήταν εντάξει στα χαρτιά του. Πόσο ήταν λεφτά του. Ένα χιλιάρικο είχε μείνει. Στην πίμα δεν είναι το θέμα πόσο είναι. Για να απορροφήσει ένα σύλλογο πρέπει να έχει τα μόνιμα τα χαρτιά. Δεν απορροφήθηκαν γιατί δεν έχουν τα μόνιμα τα χαρτιά. Λέει σε αυτού που έχουν την δεν τα απορροφήσουν. Το θέμα είναι πόσα ήταν αυτά που. Ακριβώ. Εγώ μπαίνω σε μια λογική του Δημάρχου και λέει δίνουμε το 1,5% στο αθλητικό και πολιτιστικό κομμάτι. Αυτό, άμα γίνει μια καλύτερη σύμβαση ή να ξέρουμε τι κάνει ο καθένας σύλλογος από αυτούς, καλό θα ήταν όπως η Μάκρη, αυτό που ακούστηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και παράει πολιτισμό, καλό θα ήταν να δοθούν και 5.000, αν είναι εύκολο. Ναι. Και φέτος περισσέψαν λεφτά γιατί δεν τα δώσατε στην ομάδα, στην Ένωση, η οποία έπαιρνε 30.000, 25 συν 5. Έτσι δεν είναι. Λέω για παράδειγμα. Δεν έτσι. Είναι αυτός ο λόγος. Όχι, εγώ αυτό έχω δει. Μπορεί να εσείς να έχετε και άλλους λόγους. Όχι, δεν ήταν. Αλλά εντάξει. Ο λόγος είναι ότι οι σύλλογοι δεν μπορούν να απορροφήσουν τα χρήματα. Οκ. Okay. Να προχωρήσουμε, κύριε συνάδελφοι. Πάμε, έλα. Είπατε κάποια στιγμή θα κάνετε τον οργανισμό ξανά. Δεν είπατε τον κάνετε. Ε, δεν είπατε ότι θα κάνετε ξανά τον πολιτιστικό οργανισμό. Κάποια στιγμή ακούστηκε αυτό το πράγμα ότι θα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Δεν προσκλήσουμε κι άλλο. Για πες λίγο. Κοντά. Τέλο πάντων. Αυτό. Σε ό,τι αφορά. Άλλο ερώτηση για να το κλείσουμε. Ό,τι μπορούμε να μειώνουμε. Λοιπόν. Ωραία. Κατά πλειοψηφία λοιπόν πάλι. Συντάξει τον προπολογισμό όπω πρόκειται να κάνει εισήγηση η Οικονομική Επιτροπή. Με τις τροποποιήσεις του. Θέμα δεύτερο τακτικό. Δεύτερο, απλώς κουβεντιάσαι με ένα. Δεύτερο είναι γραμμένο στην πλώστη, έτσι. Απλώς κουβεντιάσαι με τον Σωτήρη για να εμπλέξουμε γι' αυτό. Σύνταξη σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Μακρακόμης για το έτος 2017. Το σχέδιο δράσης είναι ο προϋπολογισμός, ο κάθε κωδικός του προϋπολογισμού πρωτοβάθμιος, αναλυμένος ανά μήνα. Το σχέδιο, αφού δεν έχουμε οριστικοποίηση τον προϋπολογισμό, δεν μπορούσα να σας το φέρω για να δείτε τον πίνακα. Πρέπει να οριστικοποιήσω, γιατί δεν ξαναβγαίνει το σχέδιο. Πρέπει να οριστικοποιήσω τον προϋπολογισμό για να βγει το σχέδιο. Θα είναι η κωδική του προϋπολογισμού ανά μήνα, πώς εμείς νομίζουμε ότι θα απορροφηθεί ή όχι. Αυτό είναι. Και σύμφωνα με το σχέδιο, ελεγχόμαστε και όλες από το παρατηρητήριο αν είμαστε μία θετική αρνητική. Ναι. Είναι αυτό που ζήσετε το 950, να το μεράσετε στους μήνες για να το φέρετε να βγει 900. Όπως ζήσετε το παρατηρείο, σωστά, Ελένη.
Όχι. Το παρατηρητήριο ζήτησε ότι θα κάνετε έσοδα 1.900. Περίπου τόσο. Ζήτησε άρεση στα έσοδα 400.000. Ναι, 1.900. Τόσο δεν μας είπες. Ναι. Και σημαίνει ότι αυτό το 1.900 πρέπει να το βάλετε στους μήνες. Ναι. Αυτό δεν μας λες. Ναι. Να το μας το φέρετε ότι τον τάδε μήνα θα έχουμε τόσα, τόσα, τόσα. Ναι, σε όλους τους παιδιούς έτσι, αναμείνεται. Για να μην χτυπάμε αρνητικά. Γιατί όταν φτάσεις στο τέλος δεν συμμαζεύεται. Ακριβώς. Όχι, σε ελέγχουν και από μέσα. Μην χτυπάει το καμπανάκι αυτό. Σε ελέγχουν αυτοί από εκεί εύκολα. Ναι, σωστό. Ρώτησε άλλος γι' αυτό. Το δεις. Ωραία. Και αυτό εγκρίνεται η σύνταξη λοιπόν του σχεδίου όπως έχει εισηγήσει της οικονομικής υπηρεσίας. Δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ Δήμου Μακρακόμης και Eurotrack ΑΕ. Είναι για το... Ναι, είναι για το GCB. Είχαμε πριν από στο 2 χρόνια περίπου, είχαμε πάρει ένα GCB. Βάσει την πτώση, η διαδικασία με την οποία αυτό είχαμε πάρει δεν υποδόθηκε. Το GCB το πήρε πάλι η εταιρεία μετά από 1 χρόνο. Το είχαμε εμείς προσπάθει ένα μεγάλο διάστημα. Δεν μπορέσαμε να το κλείσουμε το θέμα. Η εταιρεία μας πήγε στα δικαστήρια, είμαστε σε συνεννόηση με την εταιρεία. Μπορούμε να πάρουμε και να παραιτηθεί η εταιρεία αυτής της αξιώσεις σε ένα άλλο μηχάνημα, μοντέλο 2016 καινούριο, με το ποσό της αγοράς, πόσο ποσό έχουμε. Έχει, ναι, το έχει γράψει ο κ. Κατσαντώνης. Πόσο έχει δηλαδή το GCB. Έχουμε και την εισήγηση του... 113.711 από το νομικός. Ποσό το 113 είναι 82.000 και κάτι το πρέπει να το έχει να γίνει κάτι. Θα σας διαβάσω λίγο το νομοδότηση του νομικού σχετικά με τη διαφορά που έχει προκύψει με την εταιρεία Unitrack από την κρίση υπό του Δήμου μισθωμένου χωροτουργικού μηχανήματος τύπου GCB λόγω εταιρεία έχει ασκήσει αγωγή με αριθμό κατάθεσης 2019-11-2015 κατά του Δήμου στο Μονομιλές Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδικάζεται την 25-2016 και με την αναβολή 11-1-2017. Με την αγωγή αυτή που στηρίζεται στο άρθρο 601 του αστικού κώδικα η εταιρεία νομίμως ζητεί την καταβολή αποζημίωσης κρίσης για το διάστημα από 18 Δευτέρου του 2014 έως 30 πρώτου του 2015, δηλαδή για το διάστημα κατά το οποίο ο Δήμος πράγματι κατήχει και έκανε χρήση του πράγματος μετά τη συμβατική λήξη της μίσθωσης και μέχρι ότου αυτό επιστράφει. Σε επίλυση της ανωτέρων διαφοράς και προς προφανή ωφέλεια του Δήμου και των υπηρεσιών του προς τους δημότες, προτείναμε στην ενάγουσα ιδιοκτήτρια του μηχανήματος και εκείνη επιδέχθη να επιλύσουμε με δικαστικό συμβιβασμό την εκκρεμή διαφορά μας ως εξής. Πρώτον, να συζητηθεί η αγωγή παρόντος του Δήμου και να εκδοθεί η δικαστική απόφαση περί της επιδίκασης των πράγματι οφειλουμένων προστιμάτων, αφού η χρήση και η ωφέλεια που διαλαμβάνεται στην αγωγή όντως υπήρξαν, ώστε να καταβληθεί το ποσό συνολικώς 118.711 ευρώ, που θα είναι το τελικό ποσό στο οποίο η εταιρεία δηλώνει ότι περιορίζει τις απαιτήσεις της. Δεύτερον, ταυτοχρόνως η εταιρεία θα μεταβιβάσει στο Δήμο κατά πλήρη κυριότητα νομή κατοχή και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου το νέο πλέον σύγχρονο τύπου του ίδιου μηχανήματος, είτε θα αναφερθούν τα στοιχεία τέλος πάντων, και είναι αγοραίας αξίας σημερινής. Με τον τρόπο αυτό, επίλυσης της διαφοράς, ο Δήμος κλείνει υποφιλώς για τον ίδιο την υπόθεση των αξιώσεων της Unitrack, δεδομένου ότι με την εξόφληση της δικαστικής απόφασης αποκτά νέο και σύγχρονο χρηματολογικό μηχάνημα χωρίς δαπάνη χρημάτων για την επιβεβλημένη κάλυψη των αναγκών του. Για τους ορισμένους λόγους, κρίνεται εύλογη και συμφέρουσα η προπεριγραφήσα διαδικασία για το Δήμο υπό τις διαμορφωθήσεις παρούσες συνθήκες με προφανή νέα χειρόγραφα αυτά τώρα και την ωφέλεια για το Δήμο, αφού αν δεν επέλθει δικαστικός συμβιβασμός, το αποτέλεσμα της άνω δίκης θα είναι με τα βεβαιότητος η επιδίκαση των ετουμένων με την σχετική αγωγή ποσού σε βάρος του Δήμου και η αποζημίωση χρήσης, χωρίς εν τέλει ο Δήμος να αποκτήσει κατά κυριότητα το ενό μηχάνημα. Γνωμοδοτώ για την επίλυση της Σουσάνο υπόθεσης με δικαστικό συμβιβασμό. 118.711 είναι το ΦΠΑ με το ΦΠΑ. Όχι, μαζί. Μαζί με το ΦΠΑ. Αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί, να γραφτεί. Συγγνώμη. Είναι μαζί με το ΦΠΑ. Αυτό το ζητά σαν αποζημίωση για τους 11,5 μήνες που το απασχόλησε ο Δήμος. Και για να σου δώσω ένα σημαντικό. Όχι. Περίμενε. Ένα. Και για να...
Εγώ προσπαθώ να καταλάβω ποια ήταν η υποχρέωση του Δήμου. Να σου πω εγώ. Πήραμε ένα μηχάνημα. Φωνάξαμε κάτι να σου δώσω το ιστορικό λιγάκι, γιατί εσείς είστε καινούργοι και δεν το ξέρετε. Τώρα ο Πάνος και ο Νίκος εδώ το ξέρουν. Είπαμε να αγοράσουμε ένα μηχάνημα, το είχαμε ανάγκη ένα GCP. Επειδή σαν Δήμος πρέπει να μπούμε στη διαδικασία, η οποία δεν είναι ελεγχόμενη όσον αφορά τη μάρκα του μηχανήματος και θέλαμε ένα αξιόπιστο μηχάνημα, λέμε τι τρόπος υπάρχει να πάρουμε ένα GCP σαν και αυτά που έχουμε. Πέραμε την εταιρεία εδώ και μου δίναν τέλος πάντων την GCP. Κάποια πράγματα παρουσία όλων. Διαπαραδοσιακή ήταν. Όχι, δεν ήμασταν μόνοι μας. Έχει σημασία αυτά. Είχαμε τέλος πάντων μιλήσει για ένα μηχάνημα. Ο Πάνος λέει ένα άλλο και αυτό που έχει 10.000 ακριβότερα. Ένα ήταν σπαστό γιατί ξυπνίζει καλύτερα και πράγματι έτσι ήταν δηλαδή. Και πήραμε αυτό. Στην πορεία μετά διαμορφωθήκαν τα πράγματα διαφορετικά. Ήταν και εν ώψη εκλογών και κάπου το πράγμα χάλασε και στράβωσε και δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε το μηχάνημα. Κρατήσαμε ένα χρόνο, δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι και ήρθε η εταιρεία και το πήρε. Κρατήσαμε λοιπόν ένα μηχάνημα για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο επιπλέον από τη βιβλία. Όχι, όχι, για πόσο το είχατε συνολικά. Το είχαμε για 4 μήνες, δεν θυμάμαι. Όταν το πήραμε για 4 μήνες. Αυτούς τους 4 μήνες τους πληρώσαμε. Τους πληρώσαμε κανονικά. Και μετά, λίγη ουσιαστικά έληξε η σύμβαση που είχαμε και το οποίο το κρατήσαμε μετά για 11,5 μήνες. 11,5 μήνες, ένα χρόνο. Σε αυτό το διάστημα. Αυτοί δεν ήγεραν αξιώσεις να πούνε, ρε παιδιά, έχετε ένα μηχάνημα εκεί πέρα. Ήγεραν αξιώσεις, αλλά πηγαίναμε. Γιατί δεν μας δίνετε κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες. Συμφωνούμε, κρατήστε το, αλλά κάθε μήνα μας δίνετε τόσο. Έγιναν προσπάθειες απόκτησης του μηχανήματος. Δεν υποδόθηκαν. Δηλαδή, κρατήσουμε δηλαδή. Συγγνώμη. Άρα αυτοί το άφηναν το μηχάνημα, ελπίζοντας ότι θα υποδόντων. Εκεί μέσα στο θέλω, είμαστε σε μια επαφή. Άρα τι θέλω να πω τώρα. Ότι και αυτοί. Ήταν εκτεθειμένοι και αυτοί όσοι έναν λόγο. Έχουν την ευθύνη τους πάνω στο θέμα όταν πάνε να μας επιλύσουν αυτό. Και επομένως, δηλαδή τώρα και αυτούς σε 11,5 μήνες ζητάνε τις 113.000, 113.000, 113.000 αυτοί. Αλλά με 113.000 όσο γράφουμε 118.000 όσο γράφουμε. Συγγνώμη, όπως διαβάζουμε το χαρτί, πριν φτάσουμε στα παρακάτω, λέει να συζητηθεί η αγωγή του παρόντος κτλ. Για τους εδικαστικούς εμείς. Και να εκδοθεί η δικαστική απόφαση περί της εκδίκασης των πράγματι οφειλωμένων μισθωμάτων, αφού η χρήση και η ωφέλεια που διαλαμβάνεται στην αγωγή όντως υπήρξαν, ώστε να καταβληθεί το ποσό συνολικό των 113 ή 118. Το έλεγε ο δικαστικός συμβιβασμός για να πάρουμε το μηχάνημα. Που θα είναι το τελικό ποσό στο οποίο η εταιρεία δηλώνει ότι περιορίζει τις απαιτήσεις της. Μέχρι εδώ δεν αναφέρει πουθενά ότι προσφέρω παραφορά και μηχάνημα. Β' στο χρόνο. Από το χρόνο η εταιρεία θα μεταβιβάσει στο Δήμο αυτό και λέει τώρα την ομή κατοχή και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου το νέο πλέον σύγχρονο τύπο του ίδιου μηχανήματος. Το 2016 μοντέλο. Αυτό δεν αναγράφεται πουθενά καινούριο. Δεν αναγράφεται πουθενά. Λέει νέο ως προς το μοντέλο. Δεν αναφέρεται ούτε ότι θα είναι ένα αχρησιμοποίητο του κουτιού, δηλαδή μηχάνημα. Μα ούτε ο τύπος αναφέρεται. Ούτε ο τύπος αναφέρεται. Ούτε ο τύπος αναφέρεται, ούτε ότι είναι αχρησιμό στην πόλη. Μα εμείς το κάνουμε, γι' αυτό την κάνουμε. Δεν μπορείς να συμβάσουμε. Ξέρεις ποιο μηχάνημα σου δώσει. Πώς δεν ξέρουμε, αυτό που λέμε, ίδιο με αυτό που είχαμε. Συγγνώμη, εδώ λέει, μα γι' αυτό δεν έγινε οικονομική, για να γράψουμε. Τη μάρκα μόνο. Τη μάρκα και τον τύπο μπορείς να γράψεις. Το έχει κενό, αν δω προσέξατε, είναι κενό. Το οποίο πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ στην οικονομική. Βεβαίως. Αυτό που είχαμε, βεβαίως. Αυτό που είχαμε. Ναι. Αυτό που είχαμε. Τώρα, όταν λέει αυτός, το νέο, πλέον σύγχρονο τύπο. Δηλαδή, αυτό τι μοντέλο ήταν. Αυτό που είχαμε, τι μοντέλο ήταν. CS4. Το 2016. Όχι, είχαμε το 14. Ναι, το αντίστοιχο, λέει, αντίστοιχο του 16. Να το συμπληρώσουμε. Σπαστό πάλι, όπως ήταν. CS4. Θα το συμπληρώσει ο νομικός σύμβουλος. Μήπως γι' αυτό έχει μείνει κενό. Έχει μείνει κενό, παιδιά, για να το συζητήσουμε εδώ. Είναι ο τύπος έχει τα στοιχεία του μηχανήματος. Έχει διαφορετικά στοιχεία πάνω. Αυτό είναι κενό. Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι τα στοιχεία θα συμπληρωθούν όταν θα γίνει το πρώτο σκέλος.
Όταν γίνει το πρώτο σκέλος. Όχι, θα το συμπληρώσουμε τώρα να έχει ξεκάθαρο. Ρε Βασίλη, δεν ξέρεις τα στοιχεία εσύ. Τα ξέρετε, δεν ξέρεις το μηχάνημα που δουλεύει. Ποιο μηχάνημα σου δώσει. Συγγνώμη, τα στοιχεία. Κοντρικά μπορείς να βάλεις τις πούντες πως το λες. Πως το λες 4. Εντάξει. Το πάντα έχει πινακίδα του σασί. Αυτό θέλετε να βάλουμε. Δεν γίνεται. Είναι και χώρο για την πινακίδα του σασί. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Όταν θα γίνει ο τέλειος. Μπορεί να γίνει και τότε. Όταν θα συμπληρωθεί, όταν θα πιέσουμε αυτό το θέμα. Ναι, βέβαια, αλλά το CS4 πρέπει να πει τώρα, κύριε Δημαρχέ. Υπάρχει στο 16 CS4 όμως. Σαν τύπος, όχι σαν μηχανισμό, σαν τύπος. Κάθε χρόνο υπάρχει και ανανεώνεται. Υπάρχει βεβαίως στο 16. Μπορεί να πάρουν και το 17 εμείς. Η διαδικασία μπορεί να πάρει και ένα μήνα. Και να είναι μοντέλο το 17, να είναι ακριβώς μόλις βγει από το εργοστάσιο. Δεν το ξέρω. Απλά να είναι CS4. Αυτό μας ενδιαφέρει. Το σπαστό, δεν το ξέρω. Πώς να πάρει το όχι σπαστό, συγγνώμη, οι ρόδες τρέχουν και οι μπρος και οι πίσω. Αυτό είναι. Αυτό το σπαστό. Το CS4 πέρα. Αυτό το λέγαμε στο σωστό, ας πούμε, για ξεχέρισμα είναι καλύτερα αυτά. Η αξία ενός καινούργιου πόσο είναι δηλαδή. Αυτό. Αυτό έχει μια επιβάρηση για την δωρεά. Σου λέτε εμείς την δωρεά δεν θα την επιβαρυνθούμε. Γιατί δεν είναι. Ας πούμε στην αγορά τώρα έξω πόσο είναι η τιμή για το είναι 105.000, 106.000. Τώρα εδώ μπορεί να προσαρτηθούμε και λίγο, εν πάση περιπτώσει είναι πόσο είναι. Πώ το είπε ο Βασιλίτη, CS4. Αυτό που έχουμε και τέτοιο έχουμε. Και αυτό είχε έρθει τότε και. Εγώ θέλω να πω το εξή. Ότι εδώ στα 119.000 δεν είναι 119.000. Πρέπει να προσθέσουμε άλλε 30. Γιατί, για ποιο λόγο. Ή 24. Γιατί, για ποιο λόγο. Γιατί τόσο τα δώσαμε. Ναι, τα δώσαμε για το μηχάνημα το δώσαμε για αυτά. Το ενίκιο. Τα δώσαμε ρε πάνω, ενίκιο ήταν εκεί. Ναι, τα πήρε η εταιρεία. Τα πήρε η εταιρεία, ενίκιο όμως, ναι, δώσει μηχάνημα τότε. Ναι, δήμαρχε, η εταιρεία δεν παίρνει 109 βασικά. Θα πάρει, παίρνει 120, 30, 150 χιλιάδες. Για ένα μηχάνημα αξίας 90. Γιατί παίρνει 50 χιλιάδες, για πες να ακούσω. Δήμαρχε, 120 εδώ. 118, ναι. 118, 720, 120. Πόσα δώσαμε και πόσα έχει πάρει η εταιρεία από το Δήμο. 24.000. Οι 24 μήνες τα δουλευμένα. Δεν το πήραμε εμείς, δεν το νοικιάσαμε το μηχάνημα. Εμείς το μηχάνημα το πήραμε για να το αγοράσουμε. Όχι, το αγοράσαμε. Με μια διαδικασία όπου θα δίναμε 24.000, θα δίναμε 24.000, 25.000 ανά 3 μήνες. Αυτό ήταν το αρχικό συμβόλαιο. Σωστά, Δημαρχέ. Συμφωνία. Όχι. Το μισθώσαμε με την προϋπόθεση μετά να το κάνουμε σαν leasing. Όχι leasing. Να τα δίνουμε ανά 3 μήνες. Το μηχάνημα, αλλά εμείς το μηχάνημα το κρατήσαμε ένα χρόνο ακόμα μετά, πέρα από το 10,5 μήνες. Ακούστε λίγο. Το είχαμε κάνει ανά 3 μήνες, 4 μήνες θα το μισθώνουμε μέχρι να φτάσουμε τις 100.000 και να η εταιρεία να μας το δώσει δωρεάν σε εμάς. Περάσαμε τα πρώτα 24.000 για 3 μήνες, 4. Τα πέρασε η Επίτροπο στα πρώτα 24.000. Μόλις πάει το δεύτερο, πάω το δεύτερο τιμολόγιο άλλες 24.048, λέει η Επίτροπο. Λέει ότι κύριε, εσείς είναι πάγιες και διαρκές ανάγκες, κάντε διαγωνισμό, πάρετε αυτοκίνητο. Να πάρετε το τσίπι καινούριο ή να πάρετε το ταχυρισμένο. Δεν μπορούμε να σας περνάμε 24.000 κάθε 4 μήνες για αυτό το πράγμα και εκεί στράβωσε η δουλειά. Η εταιρεία όμως σε κάθε περίπτωση έχει πάρει άλλες 25.000. Οι 25.000 και 145.000 μπορούσαν να τιμήσουν του τίτλου του μηχανήματος. 24.000. Άσχετα τι είχαμε τα έχει πάρει η εταιρεία όμως. Και μετά τι. Η εταιρεία τα πήρε. Η εταιρεία τα πήρε. Γιατί να το δώσουμε στην εταιρεία 145.000 και όχι 145.000. Αυτό είναι πολύ λάθος το σκεπτικό που λες τώρα. Συγγνώμη. Είναι λάθος. Όλοι οι διαδικασία είναι αποτυπωμένη πουθενά. Αυτή η διαδικασία. Όλο αυτό το χαρτί που έγινε με την εταιρεία. Υπάρχει κάπου αποτυπωμένη σε ένα χαρτί ότι εμείς παίρνουμε το μηχάνημα, θα το κάνουμε έτσι. Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο. Τι υπάρχει. Ήταν συμφωνία, ήταν συμφωνία διαπαραταξιακή εδώ, διακομματική, πώς να την πούμε. Κύριε Δημαρχή, είναι αποτυπωμένο κάπου, να μπορέσουμε να βρούμε τα μάτια. Άκουσε λίγο, περίμενε λίγο. Μα δεν έχει σημασία το σκεπτικό τώρα. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο εδώ, την εκείνη του ιστορικό. Δεν μπορέσαμε να το πάρουμε. Μα από εκεί ξεκινάει η ουσία. Ναι, δεν μπορέσαμε να το πάρουμε το μηχάνημα. Εμείς θέλουμε ένα μηχάνημα και το πληρώνουμε στην αρχική αξία τώρα. Μα κύριε Δήμαρχε, αν δεν έχουμε εκείνο, δεν μπορούμε να δούμε, να επιμερίσουμε ευθύνες για να ξέρουμε αν μπορούμε να διεκδικήσουμε μείωση του συγκεκριμένου ποσού. Μείωση του συγκεκριμένου είναι η τιμή αγοράς καινούργιου μηχανήματος. Ναι, είναι 110.000 και εγώ συμφωνώ να τα δώσουμε 110.000 μια στιγμή, αλλά να θέλουμε τα 25.000 που τα πήρε η εταιρεία. Τα 25.000 να πάρουν, είχαμε ένα μηχάνημα για τις 25.000 για ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Τι λες τώρα. Δήμαρχε, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχεις κανέναν να μας δώσει ένα και ένα μισό χρόνο να μην κάνουμε κοινό.
Έχει κανέναν έξι λέει τη να φοράει το πρώτο μεγάλο. Εμεί α μα αφαιρέσει 25.000 και να σπάει το ίδιο. Μα δεν μπορεί να. Το ίδιο δεν το έχουν. Τι το δώσουν. Αλλιώ το αφιερούσαν. Δεν του πήρα. Τώρα να μην φτάσουν 150.000. Δεν το φτάσουμε 150.000. Να πάμε όσο μηχανήματα μισθώνουμε. Κατά καιρό μπορεί να τα προσθέσουμε. Το πήραμε να τα αγοράσουμε και με αυτόν τον τρόπο που τα αγοράσαμε. Πε ότι μισθώσαμε και φτάσαμε μηχάνημα. Το 13. Πες ότι μισθώσαμε φέτος ένα μηχάνημα λόγω τώρα 30.000, 50.000, ένα ποσό. Και θέλουμε του χρόνου να αγοράσουμε ένα καινούργιο και θα προσθέσουμε τούτο το ποσό σε εκείνο. Τι είναι αυτό που λες τώρα. Να σας πω λίγο γιατί πήγα και κοίταξα έξω. Γύρω στις 200.000 είναι να κάνουμε αύξηση, όχι παραπάνω. Αυτά που είπαμε για το παρατηρητήριο. Η διαφορά μας με το παρατηρητήριο είναι 200.000, να ξέρετε. Πήγα και το κοίταξα για να μην. Μπήκε συμβόλημα τώρα, σε άλλο σημαντικό. Ναι, εγώ απλά γιατί υπόθηκε εδώ για να μην το έχουμε αφήσει η κρεμότητα. Ό,τι άλλο θέλω. Απλά τότε εγώ θα πω κάτι μόνο. Μόνο αυτό θα πω. Πρέπει να ξέρετε τι ψηφίζετε άπαντες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί αυτά τα λεφτά δεν τα πληρώνετε από τη τσέπη σας, τα πληρώνει άλλος. Τι λεφτά λέει το πιέζει. Όχι, Θύμιο, ξέρω τι λέω. Απλά τι είπατε τότε, άμα δείτε τα βίντεο, δείτε τα πρακτικά, τι γίνεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για ποιο θέμα τους τώρα. Για το GCP. Ναι, για πες. Όχι, δεν θα πω τίποτα άλλο παραπάνω. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο παραπάνω. Θέλω να δείτε τα βίντεο, να ξέρετε τι ψηφίζει τότε, ψηφίζει τα Δημοτικά Συμβούλια. Και σήμερα δεν μιλάτε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ποιο πληρώνει αυτά τα χρήματα τελικά. Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά τι είπατε τότε, ναι. Τι είπε αντιπολίτευση τότε, ναι. Πώς λειτουργήσαν τα πράγματα και πώς έρχονται τα πράγματα σήμερα με εξωδικαστικό συμβασμό. Και καλώς έρχονται και καλώς κάνει και ο νομικός. Και καλώς κάνει και ο νομικός και κάνει αυτό γιατί σου λέει: εάν πάμε αλλού, θα πληρώσουμε, μπορεί να πληρώσουμε 150, μπορεί να πληρώσουμε 200. Άρα λοιπόν, καλό είναι να βάζουμε τη γλώσσα μας τότε που ψηφίζουμε στο κεφάλι μας και να ξέρουμε ακριβώς τι να κάνουμε. Και πώς είναι η δημοπρασία. Πώς πρέπει να γίνονται οι δημοπρασίες όταν θέλουν να κάνουν διαγωνισμούς και τέτοια. Αυτό. Υπάρχουν όμως αυτά τα βίντεο, υπάρχουν ακριβώς τι υποθήκαν τότε εκεί μέσα. Αυτός ήταν ένας τρόπος να πάρουμε ένα μηχάνημα των σπάντων. Το θυμάμαι καλά. Συμφωνείτε σήμερα. Απλά είναι κακό να γίνεται και ξαναγίνεται και ξαναγίνεται πάλι αυτό το πράγμα. Γιατί σου λέω, το θέμα είναι ποιος πληρώνει τελικά αυτή τη λέζα. Δεν πληρώνει κανένας τίποτα. Τώρα δεν πληρώνει. Γιατί τώρα ένα μηχάνημα. Πήραμε ένα μηχάνημα για να μισθώνουμε χρόνο με πιστές 3.000. Δήμαρχε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τι? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πώς είναι και πες. Έλα Κωστά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ θα βάλω εγώ θέλω να βάλω κάτι άλλο. Κλείστε το. Όσο δεν το κλείνετε αυτό, πραγματικά θα πηγαίνει παραπάνω. Έτσι που φτάσουν τα πράγματα σήμερα. Εγώ θέλω να βάλω. Στην ουσία όμως ποιος πληρώνει λέω. Ποιος πληρώνει, αυτό είναι. Κοιτάω το μηχάνημα, απόχομαι και κάει εκεί. Τι γίνεται με το μηχάνημα. Κύριε Ρομίτσο, θέλει 16.000-17.000. Ασφάλεια δεν έχω αυτά. Ασφάλεια. Δεν μάχε. Δεν την καλύπτει. Τώρα. Να πω κάτι άλλο. Όχι 17, νομίζω πως όντρες. Τέλος πάντων. Πόσα λεφτά ήθελε η... 18.000. Λοιπόν, δήμαχε. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεδομένου ότι αυτό που λέμε τώρα θα γίνει και θα πάρουμε ένα καινούργιο μηχάνημα. Και για να σώσουμε λίγο και τα παλιά, είπαμε και έξω, αν μπορούμε να προβούμε στην αγορά μιας πλατφόρμας να γλιτώσουμε τη φθορά των μηχανημάτων και ώρες εργασίας, κυρία Τρέλεα, μια πλατφόρμα να μεταφέρουν τα μηχανήματα. Είναι κακό να γίνουν πορεία τα μηχανήματα. Ποιος την τραβάει την πλατφόρμα, πρέπει να πάρουμε και αυτοκίνητα. Δεν έχουμε φορτηγό. Αυτό το φορτηγό δεν κάνει. Ποιος να πάρουμε κάποιο άλλο. Να τελειώσουμε. Αυτό είναι σωστό που λέγεται. Εγώ άποψη είναι, παιδιά, γιατί. Όχι, μπορεί να το συζητήσει μετά γιατί είναι πιο χρόνο. Να βρούμε που θα πρέπει. Να ρωτήσω κάτι εδώ. Είμαστε και αποφασίσατε 100 πόσο. 118. Στον προϋπολογισμό έχει όταν θα έρθει η δικαστική απόφαση και να αμέσω εκτελεστεί. Αν βγει. Είναι αυτό που είχα πει τότε, αν έχουμε προβλέψει. Τι έχεις στον προϋπολογισμό. 80.000 για δικαστικά.
Άρα, άρα ο προϋπολογισμός πέφτει έξω κατά ισόμισο ποσό στο ξεκίνημά του. Έτσι. Γιατί αν έρθει η δικαστική απόφαση, είναι αμέσως εκτελεστεί. Συγγνώμη, πότε έρχονται αυτές οι. Δεν το ξέρω. Σε σύγκριση με άλλα. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Πέντε μήνες το έκανε. Εντάξει, το λες. Ναι. Αλλά στους πέντε μήνες δεν ξέρω εγώ αν θα έχω λεφτά να δώσω να καλύψω αυτά. Ναι. Εγώ αυτό λέω. Αυτό το λέω τώρα. Αυτό όμως υπάρχει ένα ενδεχόμενο γιατί είναι και αγορά μέσα, πέρα από το δικαστικό. Λες. Έχετε ένα δίκιο ότι εδώ δεν είναι μόνο δικαστικά, είναι και η αγορά μηχανήματος. Ναι, πιάνετε λίγο διαφορετικά από ό,τι το λέει ο Κώστας. Το δικαστικό είναι τα 80.000 που έχετε, εδώ όμως σου μένει και μηχάνημα. Αγοράζεις κιόλας, κατάλαβες, λέω. Άρα αλλάζει το δεδομένο. Είναι δύο κωδικοί. Είναι δύο κωδικοί. Καλά, Βασίλη, άσε εδώ είναι τεχνικό ζήτημα. Αφού δεν έχει πρόθεσμα για τον σπόδο να γραφτεί τον Κυριακό, έχουμε μην τρόπο έχετε χιλιάδες. Εντάξει, ας πούμε, θα το δούμε. Και συμβάνομαι τώρα και όλοι, όλοι έτσι. Είναι μαχητό, αφού υφίστανται ευθύνες και της παρόχου εταιρείας ό,τι αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Το την προϋπόθεση αυτό που γράφει. Λοιπόν, απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλλοντος προπληρωμής. Στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή είχαμε αποφασίσει να αποπεί ένα έντρομα προπληρωμής προκειμένου να πληρωθούν τα ασφάλιστα των εγκυμάτων του Δήμου. Βασίλη, τι έγινε με τον Βαγγέλη του Βαλάτη. Τώρα περιμένω τον Βαγγέλη αυτό, με περιτημένο. Και τον Βαγγέλη. Τον Έλλη. Πάρτε να το πάλι. Είναι τρεις ώρα η θητεία. Το ξέρω, δεν και θα ήταν στο Βαρδίκια για γιατί. Είναι εσύ και όμως επιτείω. Αλλά έχει υπολοιπόγου στην κατηφόρα και την πλατεία και προς τα κάτω το... Κάθε χρόνο δεν πάει αυτό γίνει, δεν μπορεί να πάει νεκροφόρα τώρα, πάμε την πάλι τηλεφόρα. Να μιλώσουμε. Να μιλώσουμε, πάρτε την τηλεφόρα, μιλώσουμε. Υπάρχει όρος στην καθημερινή σας πρακτική πολλαπλά, εκεί στο ταμείο σας. Τι πολλαπλά. Πολλαπλά όρος. Χρησιμοποιείται όρο πολλαπλά. Εξετάται τη διαφορά από τα κατάγματα, τι είναι. Πολλαπλά χτυπήματα στο ρίγκο. Λέω, πολλαπλά υπάρχει. Να τελειώσω λίγο, να τελειώσω λίγο και μετά να πούμε ότι... Ωραία, είχαμε προσπαθεί λοιπόν, όπως είπα, να σε προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση να αποπεί ένα έντομα προπληρωμής προκειμένου να πληρωθούν οι ασφάλειες των οχημάτων του Δήμου. Κόπηκε έντομα προπληρωμής. Το χρεώθηκε ο συνάδελφος κ. Ράγκος από τη Μακραγόμη. Ωραία. Ναι, έχει εδώ κανονικά το τι έχει πληρώσει ακριβώς, πλήρωσε, κράτησε το φόρο, τον επέστρεψε στο κεντρικό λογαριασμό του Δήμου προκειμένου να αποδοθεί την αρμόδια υπηρεσία, να τον απαλλάξουμε, γιατί είναι γνώμη, να τον απαλλάξουμε και να πάρει τα χαρτιά να τα στείλει. Δεν ξέρω αν αυτά πάνε συνεχώς. Δεν είναι υπόλογος αυτός. Δεν είναι υπόλογος αυτός. Είναι, αλλά αυτά είναι βήτα, δεν τα... Τον απαλλάσσουμε από υπόλογο. Τον απαλλάσσουμε από υπόλογο, ναι. Πώς αυτά είναι βήτα, δεν πάνε επίτροπο πάλι αυτά. Η απαλλαγή πάει. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, ναι. Δεν είχα μια σχέση το ένταλμα με την απαλλαγή. Δεν πάνε τα εντάλματα πάλι κάτω, λέω. Πάει η απαλλαγή. Ωραία, εντάξει. Προκειμένου να γίνει η διαδικασία και να απαλλαγεί ο παλιός. Εντάξει, ωραία. Κύριε Τσιμπελέκα, και αυτό κατά την ψηφία, έτσι. Πού είσαι γραμματέα, εσύ άλλοι το Δήμο, τι ακριβώς είσαι, ας πούμε. Εγώ δεν πήρα καν. Ισχύουν αυτά που προς αρχή. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι και νέος στην Οικονομική Επιτροπή και δεν... Αυτό, ας πούμε, στο κύριε Καλαιόν. Και ζητάω την εμπειρία. Δεν υπάρχει καμία εμπειρία. Δεν ξέρω, κάπου μου πέσανε. Κύριε Καρατζόνη, επειδή τελείωσε η οικονομική. Α, τελείωσε η οικονομική, πέσανε, τελείωσε.